Γεια σας. Ο σημερινός φιλοξενούμενος μας δεν ήταν ποτέ ο superstar. Δεν ήταν ποτέ το πρώτο όνομα. Ήταν όμως ένας παίχτης παντός καιρού. Ήταν ένας παίχτης joker. Ήταν ένας παίχτης της χρυσής ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Ήταν ο πιστός στρατιώτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και είναι ο Μάριος Ηλία. Το Σούπερ Πούμα. Καλώς στον αδερφό μου τον Ζε. Καλησπέρα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά με τιμά ιδιαίτερα. Σας παρακολουθούμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Και πραγματικά τη δέχτηκα την πρόταση με έτσι πάρα πολύ χαρά. Είσαι εύκολα. Ναι, πες μου. Εννοείται. Αυτός ο πρόλογος σε εκφράζει ή σε αδίκησα? Ήμουν υπερβολικός. Όχι, θα συμφωνήσω πολύ μαζί σου, Αντρέα, γιατί. Μάλιστα. Ναι, συμφωνώ ότι δεν ήμουν το πρώτο όνομα, δεν ήμουν ο παίχτης, ο τεχνίτης. Ναι. Όμως, όπως προανέφερες, ήμουν ένας πιστός στρατιώτης που άρχισε από τα 12 από τις ακαδημίες. 16 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. 16 χρόνια στην πρώτη ομάδα, 24 συνολικά στον Αρχάγγελο. 7 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, 5 ασπίδες. 7 πρωταθλήματα. 8 συμμετοχές στο Champions League. Semi-final, Champions League. Άλλες 37 σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και όπως το λέω πάντοτε, είχα την τιμή με το εθνόσημο στο στήθος να έχω 57 συμμετοχές με την Εθνική Κύπρο. Πέρασα πολλά τα κλιμακιά των εθνικών και αρχηγός στις εθνικές ομάδες του 14-16, Εθνική Ελπίδων. Ναι, ναι, ναι. Και λέω πάντοτε ότι ένας ποδοσφαιριστής καταξιώνεται για μένα, όχι από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά την ώρα που είσαι εκεί προσοχή και παίζει ο εθνικός. Στον εθνικό ύμνο. Εκεί είναι. Εγώ οπότε το άκουγα. Όλα τα λεφτά. Είναι τρίχα γάγγελων που λέμε. Δηλαδή πραγματικά λέω το τώρα και συγκινούμε. Η καταξίωση. Και να βλέπεις απέναντι στον άγγελο να αναστασιάδει έτσι παρέθεση. Είναι. Να παίζει ο εθνικός ύμνος και να κλαίει. Εννοείται. Ρεζέ, Μενγκέραν ξεκινούσες δεξί αριστερό μπακ στην τελική winger. Εντάξει. Καταρχήν να πούμε, εγώ στην πρώτη μου πήγα το 97 όταν προμήθησα ο Κουτιάρα. Κουτιάρα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Μετά υπήρξαν πάρα πολλοί Παράσχος, πάρα πολλοί προπονητές. Κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, Σαμπουρίτ, Walker. Και η καθιέρωση έγινε με τον αείμνηστο Ευγένιο Γκέρα, ο οποίος εκείνη τη σεζόν πίστεψε πάρα πολύ στους νεαρούς. Ήταν μια φουρνιά που βγήκα εγώ, ο Σατσάς, ο Χαραλαμπίδης, ο Μορφής, ο Στέκιος ο Καρίδης, ο Δασκαλάκης. Είμαστε μια φουρνιά που είπαστε και βασική στην ομάδα, αλλά και βασική στην εθνική ομάδα. Υπήρχε αδυστυχημία. Ακριβώς. Oh yeah. Και δέσαμε και πήρε αυτόν το ρίσκο να χρησιμοποιήσει νεαρούς, όμως του βγήκε και πήραν και το πρωτάθλημα εκείνη τη χρόνια. 2001-2002, που από εκεί πιστεύω ότι είχε αρχίσει μια αυτοκρατορία του ΑΠΟΕΛ όλα αυτά τα χρόνια. Κόσμο, ο Λιθροδόντας είναι εδώ ενωμένος δυνατός. Λοιπόν, ο Στράτος, έφερες καμιά κοτσινούα? Μια φορά, αλλά από τον κύριο Καϊλίν, όχι από τον Λεόντιο. Ο Λεόντιος έκαμε σε ένα τάκλι. Τη φωτογραφία μου ήταν. Εσύ είχαμε στα κλίν του Λεόντιου. Όχι, ο Λεόντιος ήταν πίσω και πήσε πάνω μου. Δεν φτιάχνω σε κάτι. Βγήκε καθαρό. Καθαρό. Λοιπόν, να κάνουμε μια μπάλα. Πάντω ζωγράφησε. Να δούμε τι επίμαχε φάσει. Καταπληκτικό. Με τον Λεόντιο Τράτο και θα επανέλθουμε αμέσω. Με το μάτι του Τράτσου, επίμαχες φάσεις δεύτερης αγωνιστικής, της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Και μπαίνουμε αμέσως στο θέμα μας. Καλωσορίζουμε τον διαιτητή, πρώην διαιτητή, διεθνή διαιτητή, Λουί Τράτσου. Γεια σου, Λουί. Αντρέα μου. Να χαιρετήσω για τους τηλεθεατές μας, αυτούς που μας παρακολουθούν. Και θα ήθελα έτσι, η πρώτη εκτίμηση που έχω ήταν λιγότερα τα λάθη αυτή την αγωνιστική, λιγότερες φορές για τη διαιτησία. Λιγότερες φωνές, περισσότερη παρέμβαση όμως του από το VAR. Μας έσωσε το VAR. Αυτό δείχνει τις πολλές αδυναμίες τις οποίες υπάρχουν στη διαιτησία. Ξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αδυναμίες. Βεβαίως, οι διαιτητές οι ξένοι που έρχονται, τι γνώμη έχεις? Εντάξει, και για τους διαιτητές τους ξένους έχουμε φάσεις τις οποίες να σχολιάσουμε.
τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι μέρος του αλλά παιχνιδιού. Και οι ξένοι κάνουν λάθη τα, οι οποίοι καθορίζουν αποτελέσματα. Αλλά δεν ακούμε φωνές από τις ομάδες. Ναι. Διότι ήταν απέτηση των ομάδων να έρχονται ξένοι διαιτητές. Μάλιστα. Ξέρεις η φάση που σχολιάστηκε διεθνώς, έγινε viral, η φάση με τις Real Madrid με την Βαλένθια. Δεν ξέρω αν το είδες. Πάει μπάλα στην περιοχή από σέντρα, έτοιμος να σκοράρει ο Μπέλιχαμ, σκοράρει και ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη του αγώνα. Δεν ξαναγίνε στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Ο Αντζελότη είπε: δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζει τη φάση. Δεν την είδα, αλλά όπως μου την εξηγάς. Απίστευτο πράγμα. Διεθνής διαιτητής του Champions League. Αδικαιολόγητο. Αδικαιολόγητο. Προχωράμε στα δικά μας. Και η πρώτη φάση είναι από τον αγώνα Δόξα Καρμιώτησα. 4 στο 4 λεπτό με παρέμβαση του VAR. Πέναρτη, δόθηκε πέναρτη για την Δόξα σε χέρι του Μαλόνε. Πριν να πάμε στη φάση, να σχολιάσω ακόμη κάτι. Σε όλους τους αγώνες είχαμε την παρουσία ξένων διαιτητών. Είτε στο γήπεδο, είτε στο ΒΑΡ. Ακόμα και βοηθούς είχαμε σε κάποιους αγώνες. Μάλιστα. Ξένους. Αυτόν με στεναχωρία φάνταστα. Μάλιστα. Και με λυπία φάνταστα, διότι φαίνεται. Ναι, έχει δίκιο. Πού είναι η Κυπριακή Διαιτησία. Μάλιστα. Το να υπάρχουν τόσοι αγώνες και σε όλους τους αγώνες να έχουμε την ξένη παρουσία. Ναι. Αυτόν δυστυχώς με λυπία φάνταστα. Δεν είναι στα θετικά μας. Λοιπόν, πρώτη φάση, 4 Δόξα Καρμιώτησα. Πέναρτη με το ΒΑΡ για τη Δόξα. Σε αφήσει και θέση το χέρι του αμυντικού. Να πιστώσουμε τον διαιτητή, ο οποίος ναι. Μπορεί να μην το αντιλήφθηκε από το γήπεδο. Και εδώ ήταν ξένος διαιτητής. Ναι, σωστή παρέμβαση του ΒΑΡ και εγώ δόθηκε ένα σωστό πέναρτι. Ναι. Ο Θέλος ΑΕΛ δόθηκε πέναρτι για την ΑΕΛ με υπόδειξη του VAR σε μαρκάρισμα του Κατσάτη από τον Μακρύ. Εδώ δυστυχώς ο διαιτητής ήταν σε θέση και μπορούσε να αντιληφθεί την παράβαση την οποία ναι. Έγινε μέσα στην περιοχή. Δυστυχώς δεν το αντιλήφθηκε. Ήταν του ξέφυγε η φάση. Έναν καθαρό πάτημα. Ναι. Σωστή παρέμβαση του ΒΑΡ. Και σωστά δόθηκε το πέναλτι. Και σωστά δόθηκε το πέναλτι. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής έδειξε και κίτρινη κάρτα. Εδώ έπρεπε να δοθεί και κίτρινη κάρτα. Μάλιστα. Άλλο ένα πέναλτι για την ΑΕΛ, η οποία φαίνεται ότι δεν τη συμφέρει να του δίνουν πέναλτι. Δύο πέναλτι, αστόχησε και στα δύο. Για την ΑΕΛ, για χέρι του κόπα. Το έδωσε ο διαιτητής. Το χέρι του αμυνόμενου, αν και προσπαθούσε να φύγει από την πορεία της μπάλας, εγύρισε με το σώμα του, το δεξί του χέρι ήταν ανοιχτό, ήταν σε αφύσικη θέση, σωστό ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι. Και πάμε στον αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Πάφο. Ο Γκόλταρ βρέθηκε στο έδαφος, κοίταξε αν τον βρήκε με το χέρι. Ο Δόνης δεν την είδα καλά. Υπάρχει μια επαφή ναι. Το χέρι του Δόνη πάνω στον ναι. Αντίπαλο ποδοσφαιριστή ναι. Αλλά όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή την οποία είχαμε οι επαφές επιτρέπονται. Οι επαφές το είπες ότι ναι. Δεν σημαίνει ήταν ότι όλες οι επαφές μια επαφή περισσότερο προσπαθούσε να αποθήσει τον ποδοσφαιριστή. Σωστά συνεχίστηκε ο αγώνας. Και στο 90-1 η Πάφος ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ντάρσιο στον Κοντρέρας. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε την τελευταία μας, την προηγούμενη μας εκπομπή, που είπαμε ότι οι φυσικές επαφές είναι μέρος του αγώνα. Εδώ, κατά την άποψη μου, ήταν μια επαφή, δεν υπάρχει καμιά παράβαση. Μάλιστα. ΑΕΣ Εθνικός. Φάουλ του Ριστεύσκη στον Ρόκα, Ρόκα Σάντος, και στο κέντρο του γηπέδου δόθηκε κίτρινη κάρτα. Μήπως σήκωνε κόκκινη. Θα συμφωνήσω με τον διαιτητή για κίτρινη κάρτα. Ήταν ο Δημήτρης Σολομού διαιτητής. Ήταν χαμηλά το τάκλιν το οποίο έγινε, δεν ήταν χαμηλά στο έδαφος. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Αν αυτή την παράβαση είναι όπως να έχουμε και μια πιο κάτω στο Απόλλων Σαλαμίνα. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής έφευγε τραυματίας, τότε θα συζητούσαμε και άλλο χρώμα κάρτα. Mm-hmm. Ο ρόλος του διαιτητή είναι να προσπαθεί να προστατεύσει τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Πρέπει να έχουμε περισσότερο θάρρος τέτοιου είδους μαρκαρίσματα, να τολμούμε να δείχνουμε και κόκκινη κάρτα για να μην έχουμε τα επόμενα τους αγώνες
τέτοιου είδους μαρκαρίσματα. Αν ένας διαιτητής μπει στον αγωνιστικό χώρο και η γραμμή του είναι στο ίδιο σημείο κάθε εβδομάδα, τότε και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα το αντιληφθούν και θα προσέχουν στους επόμενους αγώνες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σωστή κίτρινη γαφτά. Σωστή κίτρινη γαφτά. Πέναλτι για τον εθνικό, για χέρι. Δεν το έδωσε ο Σολομού στο γήπεδο, τον κάλεσε από το VAR και το έδωσε μετά. Και εδώ διαρωτούμε πώς δεν το είχε αντιληφθεί ο διαιτητής. Ήταν ένα ξεκάθαρο παίξιμο της μπάλας με το χέρι. Ευτυχώς που υπήρχε το VAR, σωστή παρέμβαση του VAR, τον εγκάλεσε να δει τη φάση. Ξέρεις, Λεοντιέ, τώρα και που έγινε και πολύ γρήγορο το παιχνίδι, δύσκολο το έργο του διαιτητή. Δηλαδή, το VAR είναι πολύ βοηθητικό, συμφωνώ, γι' αυτόν υπάρχει. Αλλά, ξέρεις, στην εποχή σας και πριν 20 χρόνια, ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι πολύ γρήγορο. Εντάξει, εξαρτάται από τις ομάδες. Ναι. Και στην εποχή μας, όταν το ΑΠΟΕΛ πήγε μέχρι τους 8 του Champions League, μιλούμε ότι εγώ σαν διαιτητής έτρεχα πάνω από 12 χιλιόμετρα σε έναν αγώνα. Περνάς το Νούνο Μωράιζε. Βέβαια. Το, λοιπόν, υπήρχαν εκεί τα στατιστικά. Μάλιστα. Μετά έπεσε ο ρυθμός. Αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτή. Ο διαιτητής πρέπει να κάνει προπόνηση, να είναι fit, να μπορεί να αντεπεξέλθει στο οποιοδήποτε ρυθμό. Ήθελα την άποψη σου, ώστε έτρεξες και 12 χιλιόμετρα. Σε αγώνα του εξωτερικού στον Bayer Leverkusen έτρεξα 12.600. 12.600, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα του Ισάκ με τον Άρη. Στο 45-2, φάουλ του Μουσούντα στον Τίμερς. Διαμαρτυρίες για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ η φάση είναι ξεκάθαρη. Ο αμυνόμενος. Είναι ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη, Αντρέα μου. Ο αμυνόμενος σκόπιμα σταματά μια στέρηση καθαρή ευκαιρία επίθεση. Είναι καθαρό λεγόμενο σπα. Είναι stop it, promise attack. Λαθασμένα εδώ ο διαιτητής είχε την ατολμία να μην τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή του Άρη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στη δεύτερη κίτρινη κάρτα δεν παρεμβαίνει. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει το VAR. Ναι, ναι, ήταν ξένο και στο διαιτητή και στο VAR. Ώστε έπρεπε να δεχτεί δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μουσούντα. Καθαρά. Καθαρά. Ο 56, offside ο παίχτης της ΑΕΚ. Σήκωσε τη σημαία ο βοηθός, ήταν οριακό. Έπρεπε να την αφήσει τη φάση ή όχι. Αν οι οδηγίες που έχουν οι βοηθοί είναι ότι αν είναι σίγουροι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να σε τολμούν και να δείχνουν το offside. Εδώ για κατά την άποψη του βοηθού ήταν ο ποδοσφαιριστής σε θέση offside και σωστά τον ετοιμόρισε εσήγωσε τη σημαία του. Αν έχει αμφιβολία, τότε την αφήνει κάτω, φωνάζει την ενδοπικοινωνία που έχουν με τον διαιτητή και με το VAR delay και μετά που να τελειώσει η φάση έρχεται πίσω και σηκώνει τη σημαία του. Ένας βοηθός ο οποίος το παίζει εκ του ασφαλούς δεν σηκώνει σημαία και έχει αμφιβολία. Τιμωρείται, δηλαδή όταν είναι ξεκάθαρο, είναι μισό πόδι μπροστά και δεν δείχνει, δεν σηκώνει τη σημαία. Έχει επιπτώσεις μετά. Εντάξει, εξαρτάται από τον βοηθό, εξαρτάται από το όνομα του βοηθού. Όπως είπε, οι πλήστοι μάθαν. Εδώ νομίζω ήταν ξένος ο βοηθός. Οι δικοί μας οι βοηθοί μάθαν εκ του ασφαλούς. Μάθαν εκ του ασφαλούς. Ναι, την αφήνουμε κάτω για να είμαστε λαθασμένοι. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά. Απλά καθυστερούμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και πάμε στον αγώνα του Απόλλωνα με την Νέα Σαλαμίνα. Στο 45 δεν μετράν γκολ του Μάρκες. Ο διαιτητής πήγε στο αυτό και το ακύρωσε τον γκολ ότι ο Σαγκάλια σε θέση offside. Σωστά εδώ όλη η διαδικασία έγινε. Ναι. Απλά με πάρα πολύ καθυστέρηση. Με πάρα πολύ καθυστέρηση. Φωνάξαν τον διαιτητή μετά από πάροδο 2 λεπτών να τον στείλουν για να δει αν ο ποδοσφαιριστής. Μα επηρεάζεται τη φάση, λέει ο διαιτητής. Επηρεάζεται τη φάση. Ήταν μέσα στη μικρή περιοχή, ήταν μπροστά από τον τερματοφύλακα, άσχετα ότι ο τερματοφύλακας έπεσε προς τα δεξιά. Ναι. Η απόσταση του επιτιθέμενου από τον τερματοφύλακα ήταν τόσο λίγη η απόσταση. Που σωστά. Α, ήταν λίγη απόσταση. Ναι, ναι, ήταν στο οπτικό πεδίο του. Μάλιστα. Σωστά τον εγκάλεσαν, αλλά με πολύ καθυστέρηση. Δηλαδή,
Έγινε για σωστά να ξεκινήσει, σωστά δεν μέτρησε το τέρμα. 2.45. 2 λεπτά για να αποφασίσουν να τον στείλουν τον διαιτή για το free review και μετά ο διαιτής να αποφασίσει. Ναι. Είχαμε σχεδόν 3 λεπτά. Ενώ ο λόγο την περασμένη εβδομάδα που μέτρησε τον γκολ του Άρη που ένα παίκτη ήταν μπροστά. Περισσότερη η απόσταση από τον Άρη. Ναι. Ήταν πάρα πολύ απόσταση. Σκληρό φάουλ του Οφόρη στο Σαγκάρ. Του έδωσε κίτρινη. Μήπω μπορούσε και η κόκκινη. Είναι μια πάνω με ό,τι η φάση με αυτή που σχολιάσαμε πριν. Ναι. Σωστά ο διαιτητής τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή με κίτρινη κάρτα. Αν και το μαρκάρισμα ήταν. Ναι. Με τις τάπες ήταν χαμηλά. Εδώ ο διαιτητής έδωσε σωστά την παραβασή. Πρέπει να βγαίνει πάνω από τον αστράγαλο για να. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι τέτοιου είδους μαρκαρίσματα δεν μπορούν να φέρουν τραυματισμό για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Αν υπήρχε τραυματισμός εδώ, τότε όλοι θα συζητούσαμε για άλλο χρώμα κάρτας. Μάλιστα. Εδώ το λάθος που κάνουν οι πλήστοι διαιτητές, λοιπόν, θα το σχολιάσω και μετά στο παιχνίδι της Ομόνιας με την Ανόρθωση. Όταν υπάρχει ένα σοβαρό μαρκάρισμα, η πρώτη τους έννοια πρέπει να είναι ο τραυματίας ποδοσφαιριστής. Ο διαιτητής εδώ σφύριξε, μάλιστα. Δεν έτρεξε γκάστον τραυματία ποδοσφαιριστή, ναι. Έβγαλε την κάρτα να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Και ακολούθωσε. Και ακολούθως, ναι. Έπιασε μια συζήτηση με τους παίχτες που πήγαν εκεί και ζητούσαν άλλο χρώμα κάρτας. Ενώ πρώτα πάμε στον τραυματία. Βεβαίως, είναι ο τραυματίας. Αν δεν θέλουμε να πάμε στον τραυματία, αμέσως κρίνουμε και καλούμε με σήμα το ιατρικό επιτελείο να μπει εντός του αγωνιστικού χώρου. Και δεν αφήνουμε τον παίχτη εκεί κάτω να σπαρταρά. Μάλιστα. Και κάνουμε συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές. Ολοκληρώνουμε με τον αγώνα Ομόνιας Ανόρθωση. Στο 58 λεπτό, δυνατή σύγκρουση. Κορέα Αλιούμ με τον ποδοσφαιριστή της Ομόνιας να μένει στο έδαφος. Μια φάση που κάπως συζητήθηκε. Ακούω την άποψή σας. Κίτρινη στον παίκτη της Ανόρθωσης. Για μένα λαθασμένα δόθηκε η κίτρινη κάρτα. Ήταν κόκκινη. Για μένα ήταν κόκκινη κάρτα. Μάλιστα. Γιατί? Όταν η μπάλα έρχεται από απόσταση. Ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης σε κάποια στιγμή γυρεύει την μπάλα. Μετά, έψαχνε πάνω. Μετά, πριν έρθει σε επαφή με τον ποδοσφαιριστή, γυρίζει και βλέπει που ήταν ο επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής. Είχαμε μια γκλωτσά μέσα στην Κυλιακή χώρα. Τέτοιου είδους μαρκαρίσματα. Ακόμα και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όταν σφύριξε ο διαιτής, σαν ήταν στο έδαφος, σηκώσε το χέρι του πάνω. Αυτό δείχνει ότι. Παραδοχή είναι ότι. Ήταν δυνατό. Συγγνώμη για τον. Ναι. Τέτοιου είδους μαρκαρίσματα που δεν έχουν καμιά περίπτωση να παίξουν την μπάλα. Μάλιστα. Η επαφή έγινε και η μπάλα βρισκόταν στον αέρα, έναν 1,5 μέτρο στον αέρα. Ναι. Τέτοιου είδους μαρκαρίσματα πρέπει να αποφεύγονται από τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Μήπως σε μέτρησε το γεγονός ότι είχαμε έτσι αυτά όλα, είχαμε λάθος, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, αυτό να μας το πει. Σε επηρεάζει εσέναν αυτό το πράγμα. Όχι. Διότι οφείλω την ώρα που θα γίνει η επαφή να βγάλω αποτέλεσμα. Μάλιστα. Σε κάθαρο. Εδώ, Ανδρέα μου, να σχολιάσουμε ότι εδώ ο διαιτητής, αν και το μαρκάρισμα ήταν πολύ δυνατόν, η έννοια του ήταν να γράψει την κάρτα. Έδειξε την κάρτα, έτρεξε στο σημείο, ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας ήταν κάτω, έγινε μια σύραξη γύρω και ακολούθησε να μπει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας μετά από ένα λεπτό. Που ήδη οι παίχτες εκαλούσαν τον γιατρό αντί ο διαιτητής. Ναι. Μάλιστα. Σωστός. Και εδώ ήταν ξένος ο διαιτητής. Σωστός. Σοβερίσιμο αυτός που φέρνουν συνεχώς. Μάλιστα. Πέναλτι για την Ανόρθωση με παρέμβαση του VAR. Σωστή η παρέμβαση του VAR. Εδώ πιστώνω τον διαιτητή, ο οποίος δεν μπορούσε να το δει, γιατί υπήρχε ποδοσφαιριστής μπροστά του. Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας προσπαθούσε εδώ να ξεγελάσει τους πάντες. Έπαιξε την μπάλα με το χέρι σκόπιμα. Σωστά τον εγκάλεσαν και έδωσαν το πέναλτι. Εδώ ο ποδοσφαιριστής του Ομόνιας έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. Γιατί τέτοιου είδους παίξηματα της μπάλας, τα οποία προσπαθούν να ξεγελάσουν το διαιτητή, είναι must κίτρινη κάρτα. Ένα μήνυμα στους Κύπριους διαιτητές. Εγώ το ξαναείπα ότι πιστεύω στην Κυπριακή διαιτησία. Και δεν θα σταματήσω να το λέγω. Μάλιστα. Όμως με στεναχωρεί. Και συνεχίζω να το λέω ότι με στεναχωρεί
ότι άτομα τα οποία δεν έχουν χώρο, θέση στο χώρο, είναι εκεί και παίρνουν αποφάσεις. Να πω έναν, χαριτολογώντας έναν παράδειγμα, Αντρέα μου. Ναι. Βοηθός ο οποίος ήταν στο χώρο της διαιτησίας 12 ή 10, με 14 χρόνια. Εντάξει. Ο οποίος κάθε χρόνο πάλευε να μην έρθει τελευταίος, αλλά να έρθει και στο για μια φορά προτελευταίος βοηθός. Είναι coach. Εκτός του ότι είναι παρατηρητής στις πιο χαμηλές κατηγορίες. Η ίδια ομοσπονδία έρχεται και τον επιβραβεύει, του δίνει βοηθούς να τους εκπαιδεύσει για να τους κάνει ταλέντα να βγουν στην πρώην κατηγορία. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα με στεναχωρούν. Ελπίζουμε να βελτιώσουμε κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ και αυτή τη φορά, Λέον Διετράτο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ και εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Μάριο Ηλία. Τον Μάριο Ηλία που έπαιξε για πολλά. Το ΖΕ. Πώς προέκυψε το ΖΕ? ΖΕ Κάρλος? Όχι. Μάριος Ηλία. Όταν ήρθε ο κύριος Ιβάν την πρώτη χρονιά, το 2003, Μάριος Ηλία ήταν το επιθέτον Ηλία. Εκείνον τον καιρό ήταν ο ΖΕ Ηλίας, ο οποίος μεσογρανούσε στην Ίντερ. Και... ναι. Ηλία, με φώναζε ΖΕ. Ναι. Στο τέλος έμεινε για όλη την ποδοσφαιρική μου καριέρα ΖΕ. Ναι. Και μέχρι τώρα οι φίλοι μου, τα παιδιά που έχουμε καλές σχέσεις στο ΑΠΟΕΛ και γενικά, το ΖΕ έχει παραμείνει σαν έτσι ένα μπαρατσούγλι ποδοσφαιρικό. Μάλιστα. Μπουκικό, δε ΖΕ Μπουκικό. Ναι, ΖΕ Μπουκικό. Χρυσός χορηγός. Κοίταξε, Μάριο, ΖΕ μου, χωρίς επενδυτή στην παλίτσα δεν πας πουθενά. Εμείς έχουμε Λάζαρο Φιλίππου, περιβόλη του Αγίου Λαζάρου. Δίπλα μας. Χρυσός υποστηριχτής. Πάντοτε. Το χρήμα στην παλίτσα κάνει πια τη διαφορά. Με αυτά αποδείχθηκε από κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν μικρομεσαίες ή και μικρές ομάδες. Από τη στιγμή που ήρθαν κάποιοι επενδυτές στις ομάδες, βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει επίπεδο. Πολύ σωστά. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ότι ναι, το χρήμα ενδυναμώνει την ομάδα και αλλάζει την ιστορία της. Και αυτό αποδείχθηκε στην Κύπρο, τόσο με τον Άρη, όσο και με την Πάφο. Εννοείται. Που ήταν κάποιες ομάδες οι οποίες συνήθως ήταν ανσασέρ. Είναι κοντά στον αθλητισμό ο Λάζαρος. Μπράβο. Είναι και στις μικρές κατηγορίες. Ρίζε, μόλις σε βλέπω τρώω μια φλασιά. Ξέρεις τι θυμάμαι? Μάριπορ και Κοπενχάγη. Δύο πανομοιότυπες ιστορίες. Δύο πεναλτάρες. Τώρα πήγες πολύ πίσω με Μάριπορ. Με την Κοπεχάγη που κέρδισε. Ήσουν λίγο κλέφτης στα πέναλτι. Εβούτας. Να είχαμε πρόβλημα τώρα με το βάρο εντό μεταξύ. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι. Ήταν πέναλτι καθαρό με την Κοπεχάγη. Το συγκεκριμένο. Α, πάμε πίσω έτσι με την Μάριπορ. Με την Μάριπορ θυμάμαι. Με την Μάριπορ θυμάμαι, χάσαμε 2-1 στη Σλοβενία. Σιράκοφ στο φινάλε. Μπράβο, είχαμε χάσει πέναλτι με τον Καχάτρια. Είχε βάλει ο Σιράκοφ γκολ 2-1. Ήρθαμε στη Λευκοσία, κερδίσαμε 4-2. Αν και παίζαμε με από 31 με 10 ποδοσφαιριστές, είχε αποβληθεί ο Μάριος ο Αγαθοκλέους. Και καταφέραμε να κερδίσουμε 4-2. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι. Ήταν μια χρονιά που κάναμε 10 παιχνίδια στην Ευρώπη. Μάλιστα. Είχαμε παίξει, επειδή έτσι ξέρεις, έχει ωραίες στιγμές, τις θυμάμαι πάντοτε. Είχαμε παίξει με τη Φλόραν Νταλή. Κερδίσαμε. Από τη Σπάρτα Πράγα, νομίζω. Από τη Χέρτα Βερολίνου. Από τη Χέρτα. Είχαμε παίξει με ΑΕΚ Αθηνών προκριματικά Champions League που μας έβγαλε η ΑΕΚ. Μετά παίξαμε με την Crazy Ray και μια Αυστριακή που την αποκλείσαμε. Και μετά κάναμε τα ακόμα δύο παιχνίδια με τη Χέρτα Βερολίνου. Ήταν μεγάλος άνθρωπος για να γίνουν 10 συνεχόμενα παιχνίδια. Ξέρεις κάτι που μου αρέσει σε σένα? Τα θυμάται όλα. Δεν λέει αν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά. Τάκα είναι μέσα στη μνήμη σου όλα. Και να σου πω και ποιοι σκόραραν. Και ποιοι σκόραραν. Με τη Μάριπορ 4-2. Εγώ ο Δασκαλάκης Χαραλαμπίδης Μαλέκος πέναλτι. Ωραία. Με την Κοπεχάγη, σε ένα από τα θεωρώ κρισιμότερα και πιο ιστορικά παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ. Όχι, είναι το πιο κομβικό. Στην ιστορία. Βέβαια. Ένα παιχνίδι το οποίο ήσουν outsider, ένα παιχνίδι το οποίο έβγαλες μια Κοπενχάγη μεγάλων ονομάτων. Με τον Χρήση Μιχαήλ. Με τον Χρήση Μιχαήλ Διοκόρ. Και εξηλαίωσες τον Χρήση. Ένα... μετά από Τράμζο. Χαμένο πέναλτι με Τούρκους. Μπράβο, εκείνη τη χρονιά, την προηγούμενη, μια-δυο προηγούμενες. Νομίζω ήταν το 7 με τον κύριο Ουζουνίδη. Με Ουζουνίδη. Που χάσαμε Μαρίνο, την πρόκληση. Βέβαια. Απλά ήταν ένα κομβικό παιχνίδι για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Γιατί ήρθαν αρκετά λεφτά στην ομάδα. Όπως προαναφέραμε προηγουμένως, τα λεφτά παίζουν σημαντικό ρόλο.
Αφού τότε χρωστούσαν. Είχε να αλλάξει ακριβώς. Και από εκείνον τον καιρό, επειδή εγώ ζήσα και μια μεταβατική περίοδο από ημιεπαγγελματισμό σε επαγγελματισμό, δηλαδή έφτασα την εποχή που κάναμε 5.30 το πρωί προπόνηση για να πάνε 7 η ώρα στη δουλειά. Στη δουλειά. Τα παιδιά που δούλευα στην τράπεζα, στη ΣΥΤΑ, γιατί συνήθως πολλοί ποδοσφαιριστές δούλευαν σε αυτές τις υπηρεσίες. Ναι. Και μετά έφτασα και την εποχή που άρχισε το μεταβατικό στάδιο του επαγγελματισμού. Να, που απαγορεύεται να δουλεύεις. Πρόλαβες το καλό χρήμα. Τα τελευταία 5 χρόνια, ναι. Χρήμα το οποίο, στο φινάλε. Το οποίο λέω πάντοτε ότι το οικονομικό σε μια ομάδα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να ξέρεις ότι τέλος του μήνα θα πληρωθείς με έμβασμα χωρίς να λες πότε θα πληρωθώ. Μαρία. Φτάσαμε και εποχές 4 και 5 μήνες απλήρωτοι. Ναι. Μαρία, επήρετε καλά λεφτά από τις παρουσίες σας στο Champions League? Πήραμε καλά λεφτά, νομίζω ότι βάσει των ιστορικών κοσμών έπαιρνε ανάλογα με τα λεπτά συμμετοχή που είχε. Ήταν τόσο δίκαια. Ναι, γιατί ναι. Πολλές φορές και άκουγα στην πορεία ότι βγήκαν πολλοί και είπαν ότι πήραν πολλά λεφτά. Ναι. Αυτά ήταν κουβέντες σε εισαγωγικά του καφενείου. Έπαιρνε ανάλογα με τα λεπτά συμμετοχή που είχε. Ήταν ένα ποσοστό βάσει των κερδών και των εσόδων τη ομάδα, όπω γίνονται με όλε τι ομάδε. Σωστό. Αλλά στο τέλος εμείς τα χάσαμε γιατί εγκουρέψαμε. Αμάνα μου του Μαρίου, μου έφαντη. Πάνικο και Ανδρέα μου. Δυστυχώς. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφερθείς προηγουμένως στο Χρήστη Μιχαήλ, γιατί δεν υπάρχουν παίχτες τώρα που να σημειώνουν τόσα πολλά τέρματα όσο ο Χρήστης Μιχαήλ, ένας παίχτης της μεσαίας γραμμής? Γιατί εξαφανίστηκε το κυπριακό στοιχείο? Πρώτα να πω για το Χρήση. Με εξαίρεση την Ομόνια, για να είμαστε δίκαιοι. Εγώ με το Χρήση, όπως γνωρίζετε, έχω και πάρα πολύ άριστη σχέση, γιατί είμαστε και συνεργάτες με τα προπονητικά 5 χρόνια περίπου, στο Ολυμπιακό, στον Άρη, στην Καμιώτησα. Ο Χρήση ήταν μια αλεπού, δηλαδή ήταν ένας μεσοαμυντικός καταρχήν. Ναι. Αλλά ήταν ένας προσφυγής ο οποίος πάντοτε ήταν κουτί. Δηλαδή, είπε στο χαρακτηρισμό αλεπού. Ακριβώς. Και σαν μεσαίας γραμμής προσφυγής είχε πετύχει πάρα πολλά γκολ και είχε κάνει μια εξαιρετική καριέρα ο Χρήση, τόσο στην ΕΛ αλλά και ειδικά στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Αυτό το στοιχείο έχει λείψει πανικό. Και Αντρέα, γιατί δυστυχώς. Με εξαίρεση Ομόνια. Να είμαστε φαίρετε. Να καταλήξω εκεί. Με τα γκολ. Να καταλήξω για θέμα γκολ. Ακριβώς. Το θέμα του Κύπρου ποδοσφαιριστή. Μεγάλο και μείζον θέμα. Ναι, αλλά... Έχουμε παράπονο ότι κάνει επιτυχίες η εθνική μας. Δεν okay. μου απάντησες στην ερώτησή μου. Έχουν γιατί χαθεί... δεν βρίσκουμε έναν παίχτη, όχι μόνο Κύπριο, και ξένο χαφ που να πετυχαίνει τόσο εύκολα τέρματα. Τι άλλαξε στο ποδόσφαιρο? Ήταν η κλάση του Χρήση Μιχαήλ, η πονηριά του, ή είναι διαφορετικός ο τρόπος ποδοσφαίρου? Και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Και ειδικά τώρα έχει αλλάξει ο τρόπος ποδοσφαίρου, δηλαδή ο τρόπος που αμήνονται οι ομάδες. Πιο μικροί χώροι. Ακριβώς. Έκριση βλέπεις ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει δύο αντιπάλους δίπλα του, δηλαδή τα pressing είναι απίστευτα, οι χώροι μικρήναν. Το να έχεις 10 δευτερόλεπτα να αποφασίσεις τι να κάνεις, τώρα έχεις 5. Δηλαδή πρέπει να πάρεις μια απόφαση μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου πλέον, γιατί οι χώροι έχουν μικρηθεί, οι πιέσεις είναι τεράστιες, οι ταχύτητες ποδοσφαίρου είναι πολύ διαφορετικές και αυτό εγώ το έζησα να παίζεις Κύπρο πρωτάθλημα και να παίζεις Champions League. Μάλιστα. Οι ρυθμοί ήταν εντελώς διαφορετικοί. Δηλαδή στην Κύπρο έκανε 8 χιλιόμετρα 90 λεπτά και στην Ευρώπη έκανε 12-13. 10-12-13. Πάμε στον Κύπριο παίχτη. Ευτυχώς όμως που υπάρχει η Πόγιας και ο Κατσαντώνης. Κόλλησε φέτος 12 παστέλια. Μπράβο. Κάνει καταπληκτική σεζόν ο μικρός. Μικρός μεγάλος, 24. Είναι 24, ναι. Δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Δεν μπορεί να πω ότι είναι τα ταλέντο πλέον. Ναι. Όμως μέσα από την παρουσία του, εγώ πάντοτε τους έλεγα ένα πράγμα για τους μικρούς. Το γήπεδο είναι καθρέφτης του κάθε ποδοσφαιριστή. Εκεί κρίνεσαι, εκεί κατακρίνεσαι. Γιατί δυστυχώς και θα κριθείς και θα κατακριθείς. Ένα πράγμα θυμάται ο Κύπριος φιλάθλος. Πάντοτε το τελευταίο σου παιχνίδι ήταν καλό ή κακό. Δυστυχώς αυτό είναι. Και για όλους. Και ειδικά για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αν είναι ένας ξένος, μπορεί να έχει λίγη ασυλία. Ένας Κύπριος. Ο Κύπριος ήταν με σφαίρες. Τώρα θυμήθηκα τον Μουτάν, Αντωνιάδης. Πάντα έτρωγε ξύλο. Είτε βάζε γκολ, είτε ήταν καλό στην τακτική συμπεριφορά. Πάντα έφταινε ο Αντωνιάδης. Και αν μας πάντα το κολλάνει να το πούμε στα Κύπρια κάτι σιλίδι. Το Μουτάν παραπάνω. Και εμένα είναι και μια, δυο χρονιές. Πολλές. Αλλά σου πει ότι είναι μανικό. Όπως έπιασε και το κολλάνι του Ουζουνίδη που σε έστειλε στην Άχνα. Εκείνον τον καιρό, ναι, για γίνει τη σεζόν μιλώ. Που... Τέλος πάντων, δεν τα λέμε γιατί. Βάλαμε την πλάτη μας και φάμε την εμείς στο τέλος, αλλά δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ. Είναι εκεί, βλέπει, μας έφερε πίσω στην ομάδα και ήμουν τυχερός που έζησα τις πιο
τις καλύτερες εποχές ιστορικά. Τόσο παράπονο όμως το έχεις από τον Ζουνίδη. Εντάξει, το έχω γιατί δεν ευθυνόμουν. Κρατά ζάκαμα του Μαρίνου. Δεν ευθυνόμουν. Okay. Δεν θέλω να μπω σε ανάλυση και να συζητήσουμε περασμένα. Ναι. Έχω κάτι με τον Μαρίνο, γιατί ο Μαρίνο υπήρξε και ποδοσφαιριστής 2,5 χρόνια. Εμάζει. Ναι. Όταν ήταν στο Καράκι. Υπουργέ μου, ξέρεις γιατί το λέω υπουργό. Πάντα στα αποδυτήρια ήταν ο υπουργός των εξωτερικών. Τότε που αρχίσαμε σιγά σιγά να βάζουμε στην ομάδα τα social media, οι μισοί με αγάπη σε εισαγωγικά ήταν καθυστερημένοι. Δεν ξέρουν να μιλήσουν. Σου πάντα έφυγαινε μπροστά ο Ζε. Έσωζε του ο Ζε και ο Χαρλαμπίδης. Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι. Το να βγαίνει και να βάζει μια εκπομπή, να μιλήσει ή να σε βγάλει κάποιο για να κάνει τη δουλειά του στο ραδιοφωνό και να έχει μια ευκαιρία λόγου, ας πούμε, και να μπορεί να αναπτύξει ένα θέμα. Mm-hmm. Φαίνεται και τον δημοσιογράφο σε εύκολη θέση, γιατί σε κάποια φάση δεν γίνουν και ερωτήσει. είχαμε την αλήθεια τούτο, αλλά εντάξει, βοηθούσαμε και αυτού, αλλά και την ομάδα γενικά. Πάντοτε με εντυμότητα και αξιοπρέπεια, οπότε βγαίνει εκεί. Άκου το ρεπότα όμω. Και πάνω απ' όλα. Πες μας για χωρίς να κατηγορήσεις ποτέ κανένα. Για εκείνες τις στιγμές του ΑΠΟΕΡ, να πούμε, δηλαδή η πρώτη μεγάλη επιτυχία τρανταχτή ήταν το 9 που κέρδισε στο πέναλτι η Κοπεχάγη Champions League. Κοσόφσκι. Χρήσης. Όχι, ας το Ζευλάκοφ. Ο Ζευλάκοφ ήταν με Παρτίζαν. Και Μύρο. Πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που έχει μείνει στη μνήμη μου, όχι μόνο εμένα, αλλά και γενικά στον κόσμο του ΑΠΟΕΡ. Ένα παιχνίδι κομβικό για την ιστορία, την ευρωπαϊκή ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Βέβαια. Τελευταίο δεκάλεπτο όμως δεν τελειώνε. Ένα τελειώνε. Ήταν αιώνας. Ήταν ένα μαρτύριο. Με έναν Αίλτον να μας χορεύει ροκ. Θυμάμαι, ναι. Δηλαδή είχε γύρει το γήπεδο, αλλά ο κόσμος ήταν τόσο διψασμένος για αυτήν την επιτυχία που τον ήθελε πάρα πολύ γιατί. Μπήκαμε και μετά το 12, μέχρι τους 8, όμως η πρώτη φορά να συμμετάσχεις ήταν μέλη. Ακριβώς, γιατί για την προηγούμενη είχε περάσει η ανόρθωση. Μετά μπήκαμε εμείς και λέω ότι ήταν ένα κομβικό σημείο για την ιστορική ευρωπαϊκή πορεία του ΑΠΟΕΛ. Γιατί κατάφερες, έκανες εξαιρετική παρουσία, αν και πρώτη φορά, να θυμίσω παιχνίδια. Chelsea Porto, Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία. 0-0. Ασχέτως ότι. Ακόμα πυροβολά ο Φορλάν. Πυροβολά, και ο Χιώτης ακόμα πιάνει κάνει αποκρούσει. Δεν μπορεί να χάσει ο Χαραλαμπίδης την ευκαιρία. Έχασε ο Κωνσταντίνος μισό μέτρο την ευκαιρία. Να πάρει και ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να χάσει. Ναι, αλλά ο Διονύσης είναι έτσι ακόμα. Που το 10. Δηλαδή ήταν οι στιγμές που ζήσαμε απίστευτες. Γιατί να σα πάρω λίγο πίσω. Εμείς, ας πω, εδώ είναι η προπόνηση της Τρίτης και μαζεύκουμε εγώ, ο Σατσάς, ο Καρυδής, ο Χαραλαμπίδης που είμαστε έτσι μια παρέα στο ΑΠΟΕΛ και πήγαμε να φάμε κάπου για να δούμε Champions League λίγα χρόνια πριν. Μάλιστα. Και μετά από λίγα χρόνια ευρωθήκαμε να παίζουμε εμείς. Απαναγία μου, δηλαδή, ήταν πράγμα. Ήταν απίστευτο, ήταν όνειρο. Ζε, διάλεξε παιχνίδι. Να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Και λέω το στους μικρούς πάντια, μιλούμε σε σχολεία που πηγαίναμε ή και μες στις ακαδημίες. Όσο χρόνια να σας τελειώ των παιδιών, και για μας λέω, δεν μπορείς να μην κάνεις όνειρα ή να έχεις φιλοδοξίες και στόχους. Όταν ένας άνθρωπος πάψει να έχει όνειρα και φιλοδοξίες, σταματάει η ζωή του. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι σαν Μάριος και προσπαθώ να το μεταφέρω. Και είναι η πραγματικότητα. Είτε 40 είτε 50, είσαι ναι. Κάτι έχεις να ονειρεύεις να πετύχεις ή να κάνεις. Είτε 60 πλάς. Βεβαίως, γιατί άντε. Είναι 60, εμείς είμαστε μητσίρε. Γιατί δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Πάβεις ποτέ να ονειρεύεσαι. Ή να έχεις στόχους στη ζωή σου. Εμείς να βάλουμε. Τι ωραίο πράγμα να έχεις στόχους και να τους υλοποιάς. Να ανακατώνουμε με ο Παστούνι. Τι ωραίο πράγμα να έχεις στόχους και να τους υλοποιάς. Εγώ σαν μωρό μου πιάσα τα 12 μου στα πόλη και όταν τον είχα. Απέξω στην πρώτη ομάδα. Κατάφερα πέτυχα του. Δόξα τω Θεώ είχα και την τύχη και την. Γιατί μέσα από τη δουλειά, δεν έχει κανένα να σου χαρίσει. Έμεινε στην Ατλέτικο όμως στη Μαδρίτη. Έφυγε μέσα στη Μαδρίτη να μείνουμε. Μετά τι, εμπίαμε. Επέλεξε βραδιά, ρε. Ντρακάο, Πετρόφσκι ή Στάνφορντ Μπριτζ. Στάνφορντ Μπριτζ 2-2. Παναγία, ρε. Τον κόσμο, τι κερκίδα. Τι κερκίδα, την πρώτη φορά που πήραν 5.500 κόσμο του ΑΠΟΕΛ λόγω των ημερών ήταν, θυμούμε, 9 Δεκεμβρίου. 9 Δεκεμβρίου, ναι. Ίσως δεν θυμούμε, Ανδρέα. Ναι. 2-2. Και τι έγινε, ισοβαθμούμε με την Ατλέτικο Μαδρίτης με έναν γκολ διαφορά γιατί. 0-0, 1-1. Ακριβώς. Και ποιος το σήκωσε. Μυροσάβλεβης, Σιμάου, μας ισοφάρισε. Μάλιστα. Και περνάει τρίτη η Ατλέτικο. Για τον γκολ στη Λευκοσία. Μπράβο, και παίρνει το Europa League. Είσαι καθηγητής. Παίρνει το Europa League. Πετρόφσκι όμως, ρε.
Προκριθήκαμε πρώτοι, ρε, στους 16. Εντάξει, ήταν η επόμενη χρονιά. Ήταν η επόμενη συμμετοχή στο τσάπ. Ναι, γιατί στο μεσοδιάστημα μας επέταξαν έξω η Χετάφη. Όταν πήγαμε εκεί πλην 9, παγωμένα τα πάντα. Μπαίνουμε σε ένα γήπεδο γεμάτο. Σας κάνω μια αποκάλυψη. Εγώ τουρτούρου, μπήκα από διτήρια και έκλεψα τη θερμαντική του Ούρκο. Θυμάσαι πανικόταν πριν το παιχνίδι και το διάλειμμα θυμάμαι. Ζεστό νερό μέσα σε δοχείο και βάλαμε τα πόδια μας για να ζεσταθούν και ήταν τόσο παγωμένα που αν τα άκρα σου παγώσουν είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθείς. Και πήγαμε 4 μέρες προηγουμένως γιατί, Νικολέτα, για να βάλουμε περισσότερα λίτρα νερό στο σώμα γιατί ρε πόγια, επειδή χωρίς να το θέλεις είναι ψυχρούλα, κατουράς, αφυδατώνεσαι και δεν πίνεις νερό. Και να προσαρμοστείς και λίγο στις καιρικές συνθήκες. Στην Αγία Πετρούπολη. 0-0. 0-0. Και περνάς πρώτο και θυμάμαι που είχαμε αρκετό κοντομπάλι. Άσε για μένα πανηγυρί. Γιατί μέσα από το ποδόσφαιρο έχει και καλές και κακές στιγμές. Στο τέλος ξέρεις και τι. Καλές είναι πολύ περισσότερες. Μοναδικές οι συγκινήσεις του. Και δεν ξεχνιούνται αυτές, Ανδρέα. Μοναδικές. Είμαστε τυχεροί που βιώσαμε τα πράγματα. Ευλογημένοι θεωρώ. Ναι. Εγώ θυμάμαι στο Stamford Bridge. Η Oxford Street γεμάτη πορτοκαλί. Και όταν μπήκαν στο γήπεδο και φωνάζαν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ και ξανά είδαν το Ιάγκλι τούτη να πάει μια μικρή ομάδα εκεί να πάρει τόσο κόσμο και να μέσα στα πατούρ λεπτό. Εμείναν και θεωρούσαν τι γίνεται εδώ. Αυτό που μου φωνάζαν είναι κόκ Τσέλσι, κόκ Τσέλσι. Εμάς άκουες 5.000 κόσμο να φωνάζει ενθουσιασμός. Και μπήνε λύκια. Εντάξει, μπήνε λύκια. Και όταν προηγήθηκαν με ντροχπά, η ξετοιμασιά των Εγγλέζων ήταν You are not singing anymore. Ρε, να σου πω, πάμε Βίσλα. Αμάν, θυμάσαι από τη Τήρια, Κρακοβία. Εγώ θυμούμαι. Ιβάν που πέταξε το κουστούμι. Εγώ έφυγα από το παράθυρο. Πατάν το χαμέ, θυμάσαι. Εγώ στήκαμε στο λεωφορείο. Πες τον πω για την ιστορία. Πάμε εκεί στη Βίσλα, χάνουμε ένα 0. Πραγματικά ήμασταν μαρτύριο. Τραγική. Ήμασταν τυχεροί που έμεινε ένα 0. Μπαίνουμε στα βοητήρια. Ο Ιβάν δεν θυμώνε, σπάνια να θυμώσει. Έκαμε το άλλη μια φορά με την Μπέια, δεν ξέρω αν ήσουν πανικό. Ήμουν με Κίσα. Όταν μπει, περάσαμε την Κοπεχάγη και πάμε να παίξουμε πρώτη αγωνιστική. Και φάμε 4 κομμάτια. Φάμε 4-3. Ήταν η μέρα που εκλώτσαν ό,τι έβρισκε μπροστά του και η δεύτερη αγωνίδα έτσι ήταν μετά τη Βίσλα. Και μπήκε μέσα στιγμή που τα νεύρα έφυγαν το κουστού, είπαν το πάταντο και πήγαινε στον Άγγελο του, δεν μπορούμε να πούμε τις φράσεις, ξέρεις. Καρύδια μπόλς. Δεν έχει ποτούτα να μην έρθει την άλλη εβδομάδα μέσα στον Αρχάγγελο να παίξει μαπ. Και φώναζε κλώτσαν τα τούτα. Ήταν... Σαλαπάτησε το κουστούμι. Παναγία μου, Παναγία. Αλλά στη Λευκοσία θυμάσαι τι έγινε. Δεν θυμάμαι. Μποα. Ένα μηδέ. Κατεβάζει παντελονάκι και του λέει coach, look at my balls. Γιατί είσαι να πολλά μαζί του στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και έρχομαστε εκεί. Βίσλα κερδίζεις 3-1 στο 84-85 που το βάλε ο Άλτο. Και μετά ξεκινά μια μαγική διαδρομή απίστευτη για τον, όχι μόνο για τον Αποελίστα, αλλά για τον οποιοδήποτε φιλάθλων της Κύπρου. Ναι. Μια εξαιρετική πορεία που έχει στάσει στο φορτό. Μοναδική. Που εγώ το λέω ότι εκείνη τη χρονιά του Αποέλ και γενικά μέσα από τον αθλητισμό ήταν ο καλύτερος πρεσβευτής της Κύπρου στο εξωτερικό. Ρε Πόγια, εσύ επειδή ξέρεις την παλίτσα περισσότερο από εμάς, αν τότε πέφταμε σε Μπενφίκα ή στους Γάλλους, είχαμε σωτηρία. Ήταν η καλύτερη κλήρωση του Αποέλ. Έτσι του άξιζε να τελειώσει. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι του άξιζε. Έκανε την υπέρβαση του. Έπήγε στη Μαδρίτη, πέτυχε 2 γκολ. Εδώ η Ρεάλ δεινοπάθησε μέχρι το 70 ήταν 0-0. Έκαμε 3 αλλαγές και κατακούσαμε. Ναι. Με το αριστερό τον μπακ, τον Μαρσέλο, τον Κακά. Λοιπόν, ρε ζε. Έτσι του άξιζε να φύγει. Ο Ιβάν ήταν τσάρος στα αποδυτήρια, είχε το δικό του τρόπο, ήταν ο Έρακ, ήταν οι Σέρβοι, είχε ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας όμως. Θυμάσαι τότε όταν τέλειωσε με τρόπο τον Παπαγάλο στα αποδυτήρια. Και τον Παπαγάλο, αυτό που μιλούσε. Και μετά απαγορεύτηκα στις προπονήσεις τι, τα κινητά. Κινητά σπίτι σας. Ο Ιβάν καταρχήν γνώριζε τα πάντα. Γνώριζε το κάθε τι έκανε ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ήταν απίστευτος. Είχε έναν καλό ο Ιβάν. Έβγαζε το μάξιμο για τον 25 ποδοσφαιριστών που είχαν, είτε έπαιζαν είτε δεν έπαιζαν. Δηλαδή μπορεί να παίζει από 3 παιχνίδια να με έφυγε έξω, να έρθει και παιχνίδι και μετά να με βάλει μέσα, και είτε να του βάλω γκολ, είτε να κάνω τη δουλειά μου.
ο Ιβάν του πετύχαινε το, δηλαδή να βγάζει το μάξιμο του κάθε ποδοσφαιριστή του. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί όπου πήγε μετά το ΑΠΟΕΛ, διέπρευσε. Να ξεγυρεύκον τον ίστον Παναθηναϊκό. Μήπως ο Χρήσης αδίκησε τον. Ο Χρήσης αδίκησε τον εαυτό του. Την αλήθεια να λες. Είπε κάτι ο Πανίκος. Αφού το παραδέχτηκε εδώ ο Χρήσης. Είπε ήταν το μοναδικό μου λάθος. Αργούσε να έρθει στην προπόνηση. Ελάλεν του Μπάιβιτς. Ο Ιβάν μπορεί να δά στα βοητήρια, αλλά έξερε τι γινόταν έξω. Ας το παράθυρο το τελευταίο ανοιχτό. Επετάσσε του μέσα, τρία λεπτά πριν την προπόνηση. Οπότε... Όλοι μας έκαναμε λάθη στην προσφυγική μας. Ο κάτσος ο Ιβάν μυρίστηκε και λέει του Μπάιβιτς, Μπάιβιτς, θέλω όλα τα παράθυρα κλειστά και τις πισινές πόρτες. Οπότε καθυστέρησε ο Χρήσης και πέρασε μπροστά από το γραφείο του Ιβάν. Καθυστερημένος. Έλαγε μου μέσα και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Εντάξει, ο καθένας κάνει τα λάθη του και. Και όμως λέω πάντα είναι κάνουμε λάθη, να είσαι υπεύθυνος στο συνεπειό σου και να είσαι αποδεχτής. Δεν σου φταίει κανένας. Ισχύει ότι απαγορεύσαν τα κινητά. Ναι, και τα κινητά και μόνο του. Κάποιος που μέσα στα... Ο Ιβάνη ήθελε την ομάδα του να είναι οικογένεια. Γιατί τα ποδητήρια, ό,τι πούμε, έλεγε πάντοτε. Μάλιστα, σωστό. Και εντός σωστόν τούτο. Μένει εδώ. Κάποιοι δημοσιογράφοι, καλώς ή κακώς θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους ή κάποιοι που θέλουν να δημιουργήσουν μικροπροβλήματα και ίντρικες. Γνωρίζετε τα χρόνια σας στην Κηδείο, σε τον χώρο. Δόξα τω Θεώ, πολλά χρόνια. Εμείς μεγαλώσαμε μαζί σας, βλέποντας Δευτέρα απόγευμα καρτούσαν κόσμο στο σπορ να δούμε ένα αθλητικό. Ρε Άντρια μου. Μεγάλωσες με εμένα, ρε. Έβαλες με 250. Εντάξει, μιλώ λίγο αριστερά. Που λες. Ήθελε πάντοτε μέχρι το αποδυτήριο είναι η οικογένεια μας. Θρησκεία. Ακριβώς. Ό,τι μένει εδώ. Κάποιος μιλούσε. Εκεί είσαι τσάν να μην το μάθει. Έμα δεν το πώς πάσαι το, είναι μόνο τρόπο. Πώς πάσαι το. Βεβαίως, είναι τέλος. Γίνεται να βγάλεις, είναι σαν να είναι η οικογένειά σου και πάει και βγάλεις πράγματα της οικογένειάς σου έξω. Έκανε μας και θυμάμαι στο λεωφορείο. Είτε πριν, είτε συστημάς ομάδας, είτε... 4-3-2-1. Ναι. Ρε ζε μου, η εικόνα της γιαγιάς, άκουσε, ο γιος είναι συγκινητικό. 1-2-3 από ελ. Λοιπόν, εγώ πάντοτε η γιαγιά μου μακαρισμένη μου είχε δώσει μια συγκυρώβε τώρα, τέλος πάντων. Ναι, sorry, ναι, ναι. Η δικαιούσα και όνομα της. Ναι, λίμωνο, ναι, μπράβο. Μου είχε δώσει πάντα μια εικόνα της Παναγίας της Παντάνας σας. Ναι, την οποία πάντοτε... Εμπόζει της περιοχής σας, η Παντάνα. Κοτσιά της. Ναι. Πάντοτε την είχα μαζί μου. Ναι. Που μωρών, έπαιρνα πάντα μαζί μου που τον καιρό που ήμουν στις ακαδημίες. Μωρούι. Και όταν πήγα στην πρώτη ομάδα, εγώ πάντα είχα την τζαμέ. Όταν πήγαινα αυκά πράγμα που τσέντα μου, έβαλα την τζαμέ στο κουτούι μου. Ναι. Και πάντα να βάλω σταυρό μου και πριν πω στο παιχνίδι, να είμαι καλά υγιής πρωτίστως και να κερδίσει η ομάδα. Ο Ιβάν όταν ήρθε το 3-4 έβλεπε το. Και εκείνη η εικόνα, πάντοτε βάλαμε την... Πριν να βγούμε στα ποδητήρια και φωνάζαμε όλοι με τα χέρια μας πάνω από ελ. Όταν έφυγε ο Ιβάν και ήρθε πίσω, εγώ ήταν όταν είχα τσακωθεί με τον Ζουνίδη. Και πιαστή. Τσακωθεί με τον Ζουνίδη και πρέπει να φύγω να πάω στην Άχνα. Φορήσα να πάω 5 μήνες και ήρθε ο Ιβάν και λέει μου ρε. Εγώ ήρθε ο Ιβάν πριν φύγω να πω στην Άχνα. Ναι. Ήταν 7 με 8. Ήρθε το Γενάρη ο Ιβάν. Όταν πιάσαμε το κύπελλο, στον τελικό μένα όρθος είναι το 8. Ναι. Και λέει μου, εγώ σου πω ένα πράγμα, λέει μου, θέλω να πάει τσαμε. Ναι. Ήταν ο κύριος Σάμπουρης προπονητής. Θα πάει τσαμε 5 μήνες, θα παίξεις, θα ετοιμαστείς. Σου υπόσχομαι από τώρα ότι του χρόνου θα είσαι μέλος της ομάδας μου. Μάλιστα. Με την εικόνα σου. Μάλιστα. Και εκείνη η εικόνα πάντοτε ήταν το σύμβαν κατά τη διάρκεια. Εάν ήσουν εκτός αποστολής. Δεν ήμουν ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ. Άντε, αν δεν έπαιζα, ήμουν πάντοτε στην αποστολή. Τώρα εμεί είσαι εκτός. Στο τέλος, επειδή ήταν μια φάση η οποία ένιωθω ότι να έρθει το τέλος. Γιατί να έρθει το τέλος. Ακριβώς. Ο Ιβάν έλεγε μου, τους τρεις μήνες πριν τελειώσω, μου θέλω να είσαι εδώ στην ομάδα. Εσύ, λέει μου, και ο Μαρίνο, σου τη στιγμή στην ομάδα, αν είσαστε κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστές. Είσαστε 16-17 χρόνια καθένας σας δαμέ. Κράτε μια ομορφιά στα αποδυτήρια. Κράτε μια ομοιογένεια στα αποδυτήρια γιατί ήταν και αρκετοί ξένοι εκείνων των καιρών που ήρθαν στην ομάδα. Και ήμασταν πάντοτε για μέ στις στρατιώτες. Κάτι που αγαπήσαμε. Κάτι που εστερθήκαμε πολλά πράγματα μέσα από την προσωπική μας ζωή. Και με τη φύγη του Γιωβάνο της έφυγες και εσύ. Όχι, είχα μείνει ακόμα δύο χρόνια. Ακόμα δύο χρόνια. Το 2014. Όταν όμως, πήραμε τον Ντάπολ. Μάλιστα. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια πολύ δύσκολη φάση για σένα, σε διαχειρίστηκε σαν πατέρα. Ήταν κύριος. Ναι, θυμάσαι. Εγώ τα θυμάμαι. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Εγώ τα θυμάμαι όλα. Ναι. Περνούσα μια προσωπική μου δυσκολία εκείνον τον καιρό. Και λέω το και συγκινούμε γιατί. Yeah. Και τυχαία εψές
ήβρα τον Ιβάν. Σέλφι με Ιβάν, ξέρεις. Σέλφι με Ιβάν, ξέρεις. Πήγα κάπου να φάω και παρουσιάστηκε για μένα. Εντάξει, αγάπη και εκτίμηση. Μην πες το καλέστηρε, θα έγκομεις πάντα. Εντάξει. Στο φίλο μας τον Ζανετίδη. Στο φίλο μας τον Κούλι, ναι. Και έτσι, σε παρέθεση, ήβρα τον για μένα. Και εγώ δευτική προμπάντοτε να βρεθούμε. Ήταν εκτός που ποδοσφαιρικός πατέρας, συμπεριφέρθηκε μου σαν πατέρα σε μένα προσωπικά σε κάποια θέματα που είχα. Που πραγματικά ούτε με τον παπά μου δεν μίλησα τα θέματα με τον Ιβάν. Τόσο ανοιχτά έτσι. Βεβαίως. Μπράβο. Αλλά ναι. Ο Ιβάν μεγάλωσε μας. Όταν την πρώτη φορά ήταν 20 χρόνια. Ναι, μετά ναι. Ξαναήρθε ακόμα 7-8 χρόνια μαζί μας. Μάλιστα. Δηλαδή ενιώθαμε τον και εμείς σαν πατέρα μας. Δηλαδή ό,τι πρόβλημα αν είχες, είτε οικογενειακό, οτιδήποτε, βοηθούσες. Και ξέρετε μου, υπενθυμούμε. Σε βλέπω, δεν είσαι καλά. Και άσε 4 μέρες άδεια από μένα. Πιένε ρεμίσε, κάμε τι είναι να κάνει, λέγουν να ρεμίσεις. Εγώ να βγάλω ότι είσαι τραυματία, δηλαδή μου. Και πιένε το καλό. Μάγκε. Και θυμούμε, έμεινα 4-5 μέρες, ήρθα. Να χαρά. Όχι, τον ψάχνουν οι Παναθηναίκοι. Και ξανά σου πω. Είμαι και εγώ υποστηριχτής του Ιβάν όσο αφορά το ήθος του, μοναδικό, την πειθαρχία. Την αξιοπρέπεια. Τρόπο εργασίας. Την αξιοπρέπεια. Σέβεται εκεί που δουλεύει πάντοτε. Ναι. Όμως είμαι από αυτούς που, ξέρεις, τα είχαν και μαζί μου ορισμένοι που τοποθετήθηκα, που έλεγα ότι ίσως. Για το ταβάνι στον Παναθηναϊκό. Να ολοκληρώθηκε ο κύκλος του στον Παναθηναϊκό. Να μην είχε να δώσει περισσότερα. Δηλαδή, δεν μπορώ. Σίγουρα ο τρόπος που έφυγε από τον Παναθηναϊκό ήταν άκομψος. Mm-hmm. Και δεν του άξιζαν του μέσα πολύ καλύτερη συμπεριφορά. Όμως με το σκεπτικό ότι πέρσι ήταν 8 βαθμούς μπροστά και δεν μπόρεσε να πάρει το πρωτάθλημα. Φέτος πήρε εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ήταν στην πρώτη θέση, έπεσε κάτω πάλι. Είχε 4 παιχνίδια στην Ευρώπη να πάρει έναν βαθμό να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Δεν το πέτυχε. Λέω, μήπως δεν έχει να δώσει άλλα στον Παναθηναϊκό. Κατανοητό. Με ναι. Αυτόν τον σκεπτικό. Σε πιάνω, βέβαια. Με αυτόν τον σκεπτικό. Εντάξει. Αντρέα μου, είναι απόψει όπω είναι του καθενό. Ναι, σωστό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι μπορούσε να προσφέρει ακόμα κάτι. Μάλιστα. Ασχέτω των αποτυχιών που είχε και συμφωνώ απόλυτα ναι. Μαζί σου ότι ήταν μπροστά. Στην Ευρώπη. Ότι μπορούσε εγκαλιστά να πάρει το πρωτάθλημα, ναι. Δεν τα κατάφερε. Όμως αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Όμως μην ξεχνάμε τι παράλαβε στον Παναθηναϊκό και τι κατάφερε μέσα σε 93 χρόνια όπω ήταν. Να τον αναδείξει ξανά. Μα γι' αυτόν τον λατρεύει ο κόσμο του Παναθηναϊκού. Ακριβώ και όχι μόνο αυτό. Βγαίνει ενώ να μιλήσει. Προκαλούσαν τον τόσο πολλά στην Ελλάδα δημοσιογράφοι που ποτέ του δεν μπαίνουν στην παγίδα του γιατί είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος, κύριος. Και έχει ένα σεβασμό από όλων των φίλαθλων γυρών της Ελλάδας. Εννοείται. Είναι γεγονός. Που στην Ελλάδα εντάξει, χειρότερα από εμάς. Έδωσε στον Παναθηναϊκό, αλλά πήρε και από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Ιωβάνοβιτς μετά τη φύγη του από το ΑΠΟΕΛ. Βλέπεις, δούλεψε στις Αραπιές. Στις Αραπιές, όποιες επιτυχίες και να έχεις, το μόνο κέρδος είναι το οικονομικό. Δεν σε ξέρω. Στον Παναθηναϊκό απογειώθηκε ξανά ο Ιβάν. Ήταν η προπονητική επανατοποθέτηση του Ιβάν. Δεν είναι ένας προπονητής των 50 χρόνων και των 48. Ήταν στα 60 του και απογειώθηκε. Τα λέει σωστά, δεν έχει. Ναι, αλλά ήταν και δική του επιλογή να μην πάει σε ευρωπαϊκή ομάδα γιατί θυμάμαι μετά από ΑΠΟΕΛ είχε πολλές προτάσεις και από Ελλάδα. Okay. Ήθελε να κάνει αυτόν τον κύκλο. Μπορεί να μην είχε προτάσει αυτού του Βεληνικού. Εντάξει, πάντοτε ένα προπονητή ο οποίο θέλει να κάνει προαθλητισμό. Ναι. Έχει προπονητέ που θέλουν απλά να δουλεύουν σε ομάδε. Ναι. Ο κύριο Ιβάν ήθελε να κάνει προαθλητισμό πάντοτε. Δύο πραγματάκια μόνο για Ιβάν, για να αλλάξουμε ερώτα λοιπόν. Βεβαίως. Ήταν προληπτικό ευλογημένο. Θυμάσαι την ίδια διαδρομή στον Αρχάγγελο. Τη διαδρομή που έκανε το 2003-2004 την έκανε και μετά όταν ήρθε. Δηλαδή πε μου. Ακουμπόγια. Παλιά ήταν τα πολιτήρια μας εκεί. Κύριος Αντωνάκης. Κύριος Αντωνάκης, Θεός Μακαρίσιο, εκεί που είναι, ναι. Να είναι καλά. Και έβγαινε από εδώ και πήγαινε από ένα διαδρομάκι για να βγει στο γιον του Αρχαγγέλου. Όταν έγιναν μεταγενέστερα, όχι τα αφιστάμενα τώρα χτίρια, είχαν γίνει στα αριστερά τα χτίρια. Έβγαινε ο κύριος Ιβάν, παραπάει αριστερά, πάει προς το γιο, δεν πήγαινε ευθεία στο παγιόν το χτίριο για να πάει από το διαδρομάκι που πήγαινε πάντοτε παλιά. Μάλιστα. Και πολλές φορές. Καλημέρα ή καλησπέρα. Ναι, ή πολλές φορές εφορούσε το τσάπιον το ίδιο κουστούμι και το ίδιο μπουκάμισο. Ναι, δε. Το άσπρο. Το άσπρο. Λοιπόν, τελευταία ομιλία, Αρχάγγελο, έκλαψαν και οι πέτρες. Έκλαψαν οι πέτρες γιατί ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα. Επετύχαμε μοναδικά πράγματα. Επετύχαμε πολλά πράγματα μαζί. Όμως ο Ιβάν είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος. Γιατί έφυγε. Ναι, σας είπε κάτι για μια ολόκληρη ζωή.
για εσάς τους παίχτες. Είπε μας ένα πράγμα, ότι μετά από χρόνια που να σταματήσετε θα καταλάβετε τι επιτύχετε στο ΑΠΟΕΛ. Σωστό. Τώρα δεν μπορείτε να αντιληφθείτε, δηλαδή, γιατί κάθε τρεις μέρες έχουμε παιχνίδι. Σωστό. Όταν σταματήσετε, να αντιληφθείτε, δηλαδή. Ναι, και ακόμα κάτι. Εσείς τα μέλα, λέει, εβάλετε τον πύχη της ομάδας πολλά ψηλά. Εντάξει. Και στα επόμενα χρόνια, ίσως να έρθουν δύσκολα χρόνια. Είπε μας το πράγμα. Ναι. Και είσαι ένα απόλυτο δίκαιο. Γιατί τις χρονιές, ναι, ο πύχης του ΑΠΟΕΛ πήγε πάρα πολλά ψηλά. Με τις, ναι, επιτυχίες σου. Ναι, βέβαια. Εσύ μου, ξέρεις ποια ήταν η πρώτη μας γνωριμία? Εγώ τότε έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ στον Αντένα. Παναγιά μου, ρε, που το θυμάσαι τούτο. Υποκράτειον εταπανιάσασαι στο Παραλίμνη. Έφαγε και αστήσες. Τελειώνει το παιχνίδι μου Παραλίμνη. 2001-2, προβολής στον Κέρα. Κερδίζουμε 2-3 εκεί. Κάνουμε μπάνιο, πάμε το λεωφορείο και τον καιρό ήταν μέσα στο γήπεδο, μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Το θυμάμαι. Πάμε, καθόμαστε στο λεωφορείο, 3-4 παίχτες, βάλουμε τα πράγματα σκόσης στις αποσκευές. Ήμασταν 3-4 παίχτες και ο κύριος Λάιος, θυμάσαι τον Πανικό. Βέβαια. Ήταν με τον. Ήταν εκείνον τον καιρό στην ομάδα. Ναι. Υπεύθυνος, κάπως έτσι. Ναι. Διευθυντής. Σε μια φάση μπαίνει μια αρμάδα παραλυμνητών, 20 άτομα. Και πάει να πιάσει τα πράγματα από κάτω τις αποσκευές μας, ξέρεις. Και άλλοι να μπούμε στο λεωφορείο γιατί γυρεύκαν τον Μαλέκο να δέρουν τον Μαλέκο. Ότι κάτι του είχε κάνει, θυμούμαι. Εγώ σηκώνουμε, πάω προς το είσοδο του λεωφορείου. Να τους πω ρε παιδιά, ας πούμε, τα πράγματα μας. Έτσι έφτασα να κάνω τίποτα. Και αν είμαι να στραβάμε κάτω, μιλώ σου 20 άτομα, κλωτσές, πράγματα, κάμα μας άχρηστος. Χωρίς να φταίμε. Και κλείδωσε τον Μαλέκο, σε θυσιάστηκες εσύ. Κλείδωσε τον Μαλέκο, φάμε εντες εμείς. Πες μου ρε να το... Εντάξει, αλήθεια, έφα πολλά χτυπήματα, ναι. Ερχόμαστε, πιάνουμε, μας πιάμε υποκράτη, έκαμε για δύο μέρες. Άντε ρε. Ας μου ρε για τον Μαλέκο λίγο. Μαλέκο, για μένα, καλύτερος Κύπρος ποδοσφαιριστής που έβγαινε. Μα γιατί ρε, εγώ διαφωνώ. Στη σύγχρονη ιστορία το πω, του ποδοσφαίρου μας. Γιατί ρε, γιατί εγώ διαφωνώ. Εντάξει, έχει κι άλλους. Εν τον που είπα, είναι η απόψη του καθενός. Μπορώ να σου πω και ο Γιάννος Ιωάννου, μπορώ να σου πω κι άλλο όνομα. Ο Μαλέκος. Της πιο σύγχρονης. Νομίζω να το βάλω τα πράγματα σε αυτό. Λίγο παρεξηγημένος ο Κωστάκης. Αλλά σαν ποδοσφαιρική ποιότητα, τεχνική, ναι. Αν είσαι, και εγώ λέω το φίλο μου, αν είσαι παραπάνω νου, ήταν να διαπρεύσει. Και αυτός αυτοπυροβολήθηκε. Ένα λεπτό. Πάρα πολλές φορές. Να πω την άποψη μου. Ο Μαλέκος, με το ταλέντο που είχε, mm-hmm, μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος Κύπριος. Το ίδιο λέω. Όμως, όχι, δεν είναι το ίδιο που λες. Εσύ είπες ο κορυφαίος Κύπριος. Μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος. Βάσει των προσόντων που είχε. Όμως δεν τα αξιοποίησαν τα προσόντα. Εδώ είναι η διαφορά μας. Δεν τα αξιοποίησε. Ενώ ο Κάς που αξιοποίησε τα προσόντα του έκανε λαμπρή καριέρα. Και ο Μιχάλης. Και ο Μιχάλης. Ο Μαλέκος, τι καριέρα έκανε. Σε ρωτώ. Έπαιξε 1-2 χρόνια στην Ομόνια, 1-2 χρόνια, 6 μήνες στην ΑΕΛ, 2 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Αυτής της καριέρας άξιζε ο Μαλέκος με τόσα προσόντα ή πολύ καλύτερης καριέρας? Όπως το έθεσες, Ανδρέα μου, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όπως το έθεσες τώρα για αυτό που λέει, συμφωνώ. Σε θέμα καριέρας, δεν, ναι, κατάφερε να κάνει εκείνον το μεγαλύτερο βήμα ο Κωστάκης. Όπως προέφερες ο Γιάννος, ο Μιχάλης. Ο Γιάννος βεβαίως. Ο Μιχάλης, ο Γιώργος Σαββίδης. Μπράβο, αν πάμε και πιο παγιά. Εγκομίτης. Εγκομίτης. Και Χαλάμη και ο Κωνσταντίνος, επειδή και ο Μακρύς. Πολύ, εγγελέο. Μακρύδης βεβαίως. Όμως ο Κωστάκης θεωρώ που τούτους ούλους είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Το μεγαλύτερο ταλέντο, ναι. Μεγαλύτερο ταλέντο. Όμως δεν τα κατάφερε. Είναι και συγκυρίες, είναι και το μυαλό. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο για να καταφέρεις να κάνεις μια ξεπροστατικά. Το έβαλα σωστά. Λοιπόν, ρε φίλε μου, όταν ήσουν μικρούλης, γιατί χάλασε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ? Αν θυμάμαι καλά, τότε στον Δικέφαλο του Βορρά ήταν εγκομίτης για σεμάχης. Ήταν ο Άγγελος προμονητής, ναι. Με τον Άγγελο. Εγώ όταν τελειώσα το σχολείο, είχα περάσει γυμναστική ακαδημία στο ΤΕΦΑ της Θεσσαλονίκης. Απευθύντα. Στο τέλειο. Σωστός. Τελείωσα το στρατό και ήθελα να πάω να σπουδάσω για συνδυάσω παράλληλα για το ποδόσφαιρο εκεί. Και εκείνον καιρό ήταν μια χρονιά που έπαιρναν αρκετοί Κύπροι ποδοσφαιριστές. Εκείνον τον καιρό, ειδικά στον ΠΑΟΚ και Άριν, και ξέρω, ήταν ο Μάριος ο Χριστοδούλου, ήταν ο Κομίδης, ο Κάς. Μετά έπαιρνε ο Αλέξης, έπαιρνε ο Γιάσος ο Λουκά, έπαιρνε ο Ηλιάς ο Χαραλάμπους. Γιασεμάκης. Ναι, ο Γιασεμάκης, ναι, με τον Γιώτη, mm, και τον Γιαννάκη. Είμαστε πολλά κοντά να κλείσουμε. Εκείνον καιρό είχα και συμβόλαιο με τα ΠΟΕΛ, το οποίο δεν μπορούσα να σπάσω.
Και δεύτερο, θέλαν και λεφτά. Φυσιολογικό. Ήσουν ένα ταλέντο 21 χρόνια, τον καιρό 20. Έπαιζε και στην πρώτη ομάδα, ήσουν και εθνική. Εντάξει, φυσιολογικό να έχουν κάποια λεφτά. Τα οικονομικά και των καιρών των ομάδων, Πανίκο, ήταν σε πολλά χειροτερή κατάσταση τα δικά μας στην Κύπρο. Και είναι τις χρονιές. Είχαν προβλήματα τότε. Πάρα πολλά. Και ο Άρης, και ο Ρακλής, τόσο ομάδες ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Ένα καταφέρε να γίνει, ήταν θέλημα Θεού και εντάξει. Έτσι ναι. Αδικηθήκαμε το ότι μείναμε στο ΑΠΟΕΛ. Μπορούσαμε να πάμε να μέρθουμε ποτέ πίσω στο ΑΠΟΕΛ και να μην ζήσουμε τότε στιγμές. Και μετά μετανιώνω ποτέ για κάτι. Να ήθελα να πήγαινα να παίξω στην Ελλάδα. Όλα για κάποιο λόγο. Για κάποια χρόνια, ας πούμε, να κάνω μια καριέρα στην Ελλάδα. Δεν έγινε, αλλά δεν έχω κανένα παράπονο από την ποδοσφαιρική μου καριέρα στην Κύπρο. Ρε Ζησέ μου, μπορείς να φανταστείς το ΑΠΟΕΛ χωρίς πορτοκαλί, χωρίς νότια κερκίδα? Όχι. Για να πουλάω 12 ως παίχτης, εγώ λέω είναι ο πρώτος παίχτης ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Είναι εμείς, οι τίτλοι, εμείς, η προοπτική, η δυναμική. Εμείς Πανίκο είμαστε από εκείνους που τους πρώτους που πήγαν και αγοράσαμε σακάκια. Με την ΑΕΚ. Με σακάκια που γυρίζαμε τα πίσω και πορτοκαλί μου. Μισά μου εξήγησαν τον καιρό του Μακαρίου όταν είμαστε 10 και 12 χρονών. Και παίζαμε στις ακαδημίες 12άριες. Εμεινήσκαμε να δούμε τα δεύτερα και να πάμε στην πρώτη μέρα να γυρίσουμε το σακούι μας για να είμαστε μπάτσιν το πεταλόν. Ξεκίνησαν το 92. Έκανε το παιχνίδι. Ναι. Το 92. Μετά τον αγώνα ΑΕΚ από ΕΛ. Στη Φιλαδέλφια, έχει δίκιο που είχες. Ακριβώς. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, τις μεγάλες ομάδες τις κάνει ο κόσμος τους. Το ΑΠΟΕΛ είναι πρόσωπα τα οποία μπαίνουν, φεύγουν και πάμε. Τι μένει, μένει και η ιστορία, μένει και το σωματείο. Ο κόσμος. Και τούτον όλων το οικοδόμιο κρατάει ο κόσμος του. Mm-hmm. Γι' αυτό είσαι και μεγάλη ομάδα γιατί έχεις πάρα πολύ ξέρεις κόσμο. Ξέρεις άλλο που πρόσεξα. Είπες 10 φορές το ΑΠΟΕΛ είναι εκεί. Εν τσάμε το ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ. Δεν τον άκουσα μια φορά να πει ο ΑΠΟΕΛ. Γιατί ο κόσμος του το καθιέρωσε το ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ. Ενώ γράφοντας είναι ο ΑΠΟΕΛ. Είναι και τα δύο σωστά. Σωστή παρατήρηση. Όμως γράφοντας το είναι ο ΑΠΟΕΛ. Έχω ερωτησούλα Instagram. Ζε, ποια ήταν η καλύτερη κερκίδα ever? Δύσκολη ερώτηση. Αντιπάλου. Δική μας. Αδική μας. Προαναφέραμε πριν Κοπενχάγη το πρώτο. Κοπενχάγη το πρώτο, ναι. Λιόν μέσα. Τσέλσι εκεί στο Στάφον Μπριτζ. Λιόν εδώ, ρε παιδί. Λιόν εδώ, μπράβο. Και Ρεάλ Μαδρίτης εδώ. Εντάξει, Ρεάλ. Αφού Ρεάλ Μαδρίτης σπάσαν τα ταμεία, αφού εκάθοντα. Εκλείσαν οι διαδρόμοι εκεί. Εκατό τιμωρίες. Αλλά γενικά. Κοντά στις 30. Γενικά στην Κύπρο από Ελωμόνια. Δηλαδή, κι αν είχε μια άλλη νέγλη. Και παγιά λέω του, περίμενε ο κόσμο μια φορά το χρόνο, δύο φορέ το χρόνο, sorry, να παίξει από Ελωμόνια. Και τώρα ψηλό. Τώρα και 4 και 6 φορέ να παίξει κύπελο. Και έφτασε στον Αλέφαντο. Όχι. Το 97 μετά, όταν πήρα, μετά επήγε. Το καλοκαίρι το 97 πήγα προετοιμασία. Εγώ πρώτη φορά με τον κύριο Γιάρα, τον Αυστριακό. Κουρτ Γιάρα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Το από Ελωμόνια ήταν. Λέω ότι είχα σε λίγο την έγκλη του τα πολλά παιχνίδια το από Ελωμόνια. Έτσι. Παγιά ο κόσμος περίμενε το από Ελωμόνια. Επειδή έπαιζαν και μόνο Κύπρο, ρε Μάρια. Έχει διαφορά. Έχει την διαφορά. Έχει την Αντρέα, έχει την έντια αντιλεγόμω. Και τα δεδομένα και οι συνθήκες του ποδοσφαίρου πλέον είναι τούτες και ακολουθάς με τούτες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Σεβαστό. Όπως οι ξένοι ήρθαν και βοηθήσαν το επίπεδο του ποδοσφαίρου να ανεβεί, έχουν και τα καλά και τα κακά τους. Φυσιολογικό. Αυξήθηκε, πώς να το πω, ευελτιώθηκε η ποιότητα ποδοσφαίρου μας με τον ερχόμο κάποιον. Όχι ούλο φυσικά, είναι αυτονόητο τούτο. Όμως έχασε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να δοθούν στους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε το διάστημα τα τελευταία 2 χρόνια την Ομόνια, όπως είπες προηγουμένως, Πανίκο, είναι η μόνη που έφκαλε κάποια νεαρά ταλέντα και στήριξε τα και στηρίζει τα. Yeah. Και αποδείχτηκε ότι άξια είναι για μένα και ήταν για μένα. Και ένουν για μένα στην ομάδα. Μαρία μου, νομίζω δεν είσαι του Μάκη Σάουτ. Δεν ήμουν ποτέ καμιού Μάκη Σάουτ ή Φίβο Σάουτ. Εγώ εμπορεύκομαι πάντοτε με τον συγκεκριμένο πρόεδρο εντιμότατα, σεβασμό, γιατί ένας άνθρωπος για να για μένα σημαίνει ένα εργοδότης σου και εμείς μέσα από το ποδόσφαιρο εκτός που ήταν το χόμπι μας, ήταν και η δουλειά μας και είχαμε οικογένεια να μεγαλώσουν. Και πρέπει να το βλέπεις έτσι. Δεν υπήρχε πιο εύκολος δρόμος για τον πρόδρομο? Πανεύκολο να σηκωθεί να φύγει μια ημέρα και να φύγει έναν καμένο δάσος πίσω του, σωστό.
Ο πρόεδρος μας ήταν που κάμε. Εν και που παλεύκει με τόσα χρέη της ομάδας, με τόση κακή κριτική, ας πούμε, εν και προσπαθεί με τα λάθη του για σωστά. Και γνωρίζει και ο ίδιος ναι, ότι έκαμε λάθη και κάνει λάθη. Εν και όχι κανένα που έκαμε λάθη. Αλλά τι ήταν εύκολο, ρε πανικό, να σηκωθεί να φύγει, να φύγει ένα σωματείο με 30 εκατομμύρια χρέος. Έλα εσύ, Μάριε, πανικό, Αντρέα, ανάλαβε το. Ακριβώς. Και να πάει σπίτι του και κάνει. Όμως εν και ο άνθρωπος προσπαθεί, παλεύει. Έχει την ευκαιρία φέτος να καταφέρουμε. Να πάρει το πρόθυμα, να πάρουμε. Βεβαίως είναι να πάρουμε το πρόθυμα φέτος. Εάν το χάσουμε και φέτος, νομίζω. Ναι. Και με τη διαφορά που δημιουργήθηκε τώρα. Ε, να τα πούμε τούτα είναι στην πορεία. Ναι, ναι. Έχασαμε το πέρσι. Κρατά πισινή. Έχασαμε το πέρσι. Και όσοι φταίει, νομίζω. Και οι παίχτες ρε, μάτι τα σπουδαιόμενα το πέρσι το από ρε. Έλα σου πω κάτι. Φέτος είναι πολύ καλύτερη. Έτσι να μπει ο προπονητής να μπει μέσα να παίξει. Έχει ένα μερίδιο ευθύνη, ναι, αλλά και έχει και μερίδιο ευθύνη και πόσο φεριστές. Δεν μπορούμε να τα επιρρύπτουν να πας έναν προπονητή ή πας σε μια διοίκηση. Έχει και μερίδιο ευθύνη και πόσο φεριστές. Πάντως να σου πω κάτι. Ο Πίντο είναι μάστρος της τακτικής. Αποδείχτηκε μέσα από τα αποτελέσματα του και μέσα από τα παιχνίδια του. Και παρέθεση, αφού ήρθαμε στο τώρα, ναι, δείχνει ότι και τον καιρό που έφαγε 4 αποκλεισμών και όλοι θεωρούσαν ότι να στοιχίσεις το ΑΠΟΕΛ. Έκαμε ένα πιο ιδιαίτερο. Ξέρεις ότι η τιμωρία του Σαπίν δεν βοήθησε το ΑΠΟΕΛ. Βοήθησε. Γιατί επίσημωσαν και τους παίχτες και τον κόσμο και όλου. Και ήταν ο κόσμο και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ μια γροθιά. Εγώ ζήσα το 17 χρόνια. Δεν είναι εύκολο να το κερδίσεις. Εγώ βιώσα τον κόσμο και πολλές φορές που σου διατηνώθησαν και βοήθεια σε ένα παιχνίδι κρίσιμο να κερδίσεις. Δεν μπορείς να το αντιληφθείς, πανίκο δεν το ζήσεις μες στο κήπεδο το πράγμα. Άις το να είσαι έξω, εγώ βίωσα το πολλά χρόνια και είμαι τυχερός που το βίωσα. Βοήθησε το πράγμα την ομάδα και όταν είσαι και πάνω στα θεωρία, δες το εξωτερικό. Έχουν βοηθούς οι οποίοι πάνω βλέπουν το παιχνίδι και πάνε το μικρό και κάνουν την ανάλυση. Είναι πολλά διαφορετικό να βλέπεις τακτικά τον αντίπαλο σου και την ομάδα σου που πάνε. Το πράγμα είναι βοήθησε την ομάδα και αποδείχθηκε μέσα από τα αποτελέσματα. Ναι. Τούν τη στιγμή και χτες, αν πάμε στο τελευταίο το παιχνίδι, ούλε περίμενα να ξεκίνησε με τον Κβιντλάια, σωστό. Ναι. Ξεκίνησε με πιο χαμηλό σχήμα, πιο ευαίσθητο, πιο γρήγορο. Πιο γρήγορο. Τι έγινε. Κατάφερε, δεν πέτυχε, δηλαδή πήρε το στόχο του. Και τον κόσμο δεν προήλθε. Με ανοιχτού χώρου, με ταχύτητα ω φεριστέ. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, έτσι παίζει βαθιά να μείναν το ΑΠΟΕΛ. Ματσουτζάν, είναι εκεί στην μεσαία γραμμή, ψηλά οι ζώνες. Εντάξει, η αμυντική λειτουργία του όμως είναι εξαιρετική. Αν δεις το ΑΠΟΕΛ πανικό, και μια ομάδα δεν μπορεί να πιέζει 90 λεπτά. Ρε Μαρία, μα καταρχήν το ΑΠΟΕΛ έχει καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίθεση και τους περισσότερους βαθμούς στην εξάδα. Εντάξει, ούλα, αφού είπαμε, εγκρίνονται μέσα από το κήπεδο για μένα τα αποτελέσματα. Απλά τακτικά δείχνει ότι μέχρι τώρα εκείνα που κάνει βγαίνουν στην ομάδα και παίρνει τα αποτελέσματα. Γιατί είσαι πολύ πουλά, άμα έκατσε πολλά γλύωρα πίσω και. Να τους δρένε, ας πω ένα πράγμα. Εσύ ζουν, επίσης είναι κάτι φίλοι. Πας γήπεδο. Βεβαίως, πάντοτε στο κάση πει. Παίρνεις και την κόρη σου. Βέβαια, η Άννα Μαρία μου είναι. Μαζί σου. Βεβαίως, είναι φαν της ομάδας. Αν και ασχολείται με άλλο και χώρο. Και πρωταθλήτρια από για μεγάλο ταλέντο. Τένις, α. Τι κερδίσαμε το Σαββάτο, εν το καμάρι σου. Είναι το καμάρι μου, περίμενε. Έχει κανένα γονιό δηλαδή που είναι το καμάρι του, τα παιδιά του. Ναι. Τι κερδίσαμε, πες το Σαββάτο. Κερδίσαμε το Πανκύπριο Πρωτάθλημα στην ΠΑΦ. Μασχάλα, μπράβο. Στην κατηγορία τη. Στο τένις. Ναι, στο τένις. Επιτυχίες. Αλλά από ποδόσφαιρο είσαστε μαζί εκεί. Στο ποδόσφαιρο πάμε, εντάξει. Τώρα μεγαλώνοντας. Η Άννα Μαρία είναι και αθλητικό σχολείο. Εμείς στην τάξη της ενούλων ποδοσφαιριστές των Ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ. Θα πούμε, χρειάζεται άλλη ονόμα. Ξέρουν ότι ο παπάς της, ο Μάριος, ο Ηλία, έχει πλέον ίντερνετ, κάνεις ένα σύστημα και βρίσκεις και πράγματα. Ναι. Εντάξει, ξέρεις, τώρα αντιλαμβάνεται στα 13 της, βλέποντας ποιος είναι ο παπάς, τι κατάφερε ο παπάς, ξέρεις. Νιώθει ωραία, proud για τον παπάν της, εννοείται κάθε μωρό. Για τον παπάν του και την μάμα του είναι πρότυπα. Να λέει ήταν τέλεια μωρό. Βλέπει τώρα φωτογραφίες. Ας πούμε, προχτές έδειξε μου κάτι φωτογραφίες που ήταν κρυώσαμε μωρό και ένα πρωτάθλημα. Σοβαρά. Και δείχνουν τέσσερις μαθητές, ας πούμε. Που ήταν... Τι όμορφα. Ένα ωραίο πράγμα. Πολλά ωραίο. Ζέ μου. Βεβαίως. Με διπλό στη Λεμεσό, νομίζω το χάνει το ΑΠΟΕΛ μόνο με Δευτέρα παρουσία. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, όπως και το προηγούμενο με μπάφο. Όμως έχει να αντιμετωπίσει. Σου μία σου δύο παιχνίδια εκτός, Αντρέα, και πανίκο. Ναι. Άρης και ΑΕΚ. Εκτός έδρας.
Εσύ Ομόνια, σε Λευκοσία. Τα άλλα κορδόνια μέσα. Την ανόρθωση είναι τέτοιος έστι. Και την Παφ. Sorry, για την Παφ. Sorry, away. Άρα, αν πάει το Σάββατο με μια διαφορά 6 βαθμών, την οποία πίεση πλέον, που τη στιγμή που είσαι πρώτος, έχουν την αντιπάλη σου. Γιατί όταν είσαι πρώτος, λέμε στον Γκέρα, όταν είσαι πρώτος, πανικό, σαν τρία μου, δεν έχεις να εξαρτάσεις από τα αποτελέσματα τι είναι να κάνουν οι αντιπαλοί σου. Είσαι πρώτος, βλέπεις τη δική σου την ομάδα, τα δικά σου τα αποτελέσματα. Αν δεν είσαι πρώτος, κατεράσει η Ομόνια μετά από ένα, θα χάσει το Απόλλωνα Ομόνια. Και να δέρεις εσύ. Είσαι πρώτος, φκάρτη την τακτική σου, φκάρτη το πλάνο σου, εναπόκειται που σε έναν τον αποτελεσμάτων σου σε πιάσει πρωταθλή. Και όταν είσαι πρώτος και είσαι 6 βαθμούς και 7 τώρα με τα τελευταία αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Γιατί δεν αναφέρεις και την Ομόνια που είναι 8 και έρχεται με μεγάλη δυναμική. Μα είπα πριν για την Ομόνια, κανένα λεπτό, δηλαδή εκείνοι που έβγαλαν την Ομόνια έξω. Εν γενάδικα που την έβγαλαν έξω. Εντάξει, να σου πω όμως κάτι, Αντρέα, έχει 3 επιτυχία αποτελέσματα τώρα. Σωστό. Ήταν έκτη και βρέθηκε. Και μπορεί να πάει και δεύτερη. Και είναι και αμένα και βαθμούς διαφορά. Δεν μπορεί κανένα να φτιάξει την Ομόνια. Και η Ομόνια είναι μεγάλη ομάδα και κόσμο, για όνομα του Θεού. Όλες οι ομάδες που είναι αμυντικά, οι τέσσερις του τη στιγμή. Απλά η εικόνα της με την ανόρθωση ήταν πολύ καλή που της δίνει έναν επιπλέον κίνητρο. Μια διαφορετική προοπτική. Ναι. Οπωσδήποτε και εντάξει, διεκδικούν και το θέμα της Ευρώπης. Αμάν κολάρα ο Κούσουλος, πύραυλος. Είναι κολάρα, εντάξει. Καταπληκτικό γκολ. Όχι, εγώ λέω κάποτε κάτι που 30 μέτρα. Πόσα γκολ έβαλε. 23. Το καλύτερο σου. Ευρωπαϊκό με την Μάριμπορ, στην Κύπρο με την ΑΕΚ Λάρνακας 2-1 στο 86. Με έξω να το θυμάσαι. 2001-2 με τον Κέρα. Κερδίσαμε 2-1. Γιατί είμαστε τόσο μεγάλη. Και ο σπάνιος παίχτης, ξένος. Δύσκολος. Χουλκ, Όρτο. Χουλκ. Ασταμάτητο. Παναγία μου. Παναγία μου. Πού να σε πατήσει. Λεωφορείο, τρένο. Δηλαδή έπαιξαμε και με το Σιμάο και με εκείνη τη χρονιά να πούμε, ας πούμε, Ντροχπά. Πολλούς παίχτες. Με την πορτοκαλί φανέλα στον Τραγκάρο. Ακριβώς. Ο Χουλκ ήταν πραγματικά, ήταν ασταμάτητος. Δηλαδή είναι ο μόνος παίχτης που δεν φοβούνται κανένα. Ούτε φοβούνται κανένα. Γιατί εγώ, εμείς έπαιξαμε λόγω και της εθνικής, έπαιζαμε με τους παίχτες σε παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Δεν είχα να φοηθώ κανένα, ούτε φόβο. Αγκουέρο. Απλά ο Αγκουέρο, Παναγία μου. Ήταν ασταμάτητος. Δηλαδή ήταν και γρήγορος και ογκώδης και πολύ καλός με την μπάλα. Διαστημικός δικός μας, άλλο level. Άιλτον Αλμέιδα. Μαντούκα. Θα διαφωνήσει ο κύριος Πολιαζής με Αλμέιδα. Αλμέιδα Μαντούκα. Ότι έκανε επιλογή εντός. Ναι, αυτό. Εκτός. Στην Κύπρο και πρόσφερε. Έπαιζε στα παιχνίδια της Ευρώπης. Διότι είχε άλλες ταχύτητες, άλλα. Περάσαν τρομεροί ποδοσφαιριστές της ομάδας που αφήσαν ιστορία στην ομάδα. Και ειδικά η ομάδα του 12 είχε πολλούς παίχτες οι οποίοι αφήκαν την σφραγίδα τους στην ομάδα. Ακόμα και ο Μπρούερς, ο αμυντικός. Εξαιρετικός. Γιατί όταν είσαι αμυντικός, δεν είσαι τόσο πολλά όσο γιατί ο τρελός ο Αλβανός, ο Χάτζη. Γιατί συνήθως μην είσαι το σκοράρισμα. Εγώ στα πίσω να σου πω, ναι. Καμίλ Χωσόφσκι. Μποαβεντούρα. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι αφήκαν ιστορία στην ομάδα. Πάντως γράφει μου, κορυφαίο πνευματικό Champions League είναι ο Μέσα Ποτάμος. Ο Βαπούλης ο Παΐσιος. Αξιούλες στη ζωή μας. Πας συχνά έτσι. Πιστεύουμε, το Θεό και είναι που πιστεύουμε. Ναι, σένα σε κράτησε στα πολύ δύσκολα. Εντάξει, όταν έχεις έναν πνευματικό πατέρα, ας πούμε, τα τελευταία 17 χρόνια. Ναι, καταφεύγω για μένα γιατί εγώ σαν Μάριος, ας πούμε, ψυχικά και σωματικά βοηθάμε και στους ανθρώπους. Και δεν είναι κακό να πιστεύεις. Για λίγο, είναι επιλογή. Απλά είναι πράγματα τα οποία κάνεις τα και κρατάς τα για σένα. Είτε εν τούτον, είτε να βοηθήσεις μια οικογένεια, είτε να βοηθήσεις ένα παιδί. Ναι. Που, ναι, όταν είχαμε την οικονομική ευκαιρία, να κάνουμε το. Αλλά είναι ωραίο πράγμα να κάνεις φιλανθρωπία, νιώθεις εσύ ωραία εσωτερικά σαν άνθρωπος. Δεν το ξέρει ο άλλος. Όχι διαφήμιση. Όχι, να το διατυμπανίζω γιατί. Κοινόν, ξέρω το εγώ, ο συγκεκριμένος, πάνω, για να καταφύγουμε όλοι, δεν έχει κανένα. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Το μόνο σίγουρο είναι ένας πνευματικός πατέρας να σε βοηθάει και εμένα σε πολλά δύσκολες στιγμές, είτε ποσφαιρικές είτε προσωπικές. Έπιανα αυτή μου, έπαινα πάω και πάνω, ηρεμώ, συζητώ, έρχομαι πίσω ανανεωμένος. Καθαρός. Γιατί
μες στον την βαβούρα της κοινωνίας και των τρεξιμάτων της ζωής μας και με τα παιδιά μας και τούτα με τα Ιβόρη ούλα που γυρώ πρέπει να ξεχνούμε για ποιος είναι ο προορισμός μας και μπορεί να καταλήξουμε. Τώρα να μου σου είστε να πολιτευτείς εσείς. Αμάν. Θες να προσφέρεις και στο κήπεδο της πολιτικής. Εντζεν τώρα. Μεγάλη απόφαση, ζε. Έχει 7,5 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Α, ναι. Σαν κοινοτικό σύμβουλο με το Δημοκρατικό Συναγερμό στο χωριό μου στο Λιθροδοντά. Αν και με ένα Λευκοσία 20 χρόνια τώρα. Απλά εντάξει. Τώρα πήρα την απόφαση και με συνομιλίες με κάποια στελέχη του κόμματος. Να βάλω εκεί στην έγκομη που μένω τα τελευταία 15 χρόνια. Α, θα είσαι υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Ναι, θα είμαι υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Στην Δημοκρατική Συναγερμό, στο ψηφοδελτίο του. Εγώ είμαι στρόβολο, γιατί ήταν, έχω δίλημα εσένα, τον Άριστο, ήταν να συγκρουστούμε. Εντάξει, η πολιτική πάντα αρέσκει μου να προσφέρω στα κοινά ή να βοηθώ ανθρώπου. Και όταν το ανακοίνωσα, α πούμε, πολλοί που βασικά θυμηθήκε τώρα, επειδή δεν ήξεραν όμω ότι ήδη 7,5 χρόνια ασχολείσαι με τούν το πράγμα. Η πολιτική πάντα αρέσκει σου, αλλά η πολιτική. Με ήττα και με όμικρο. Είναι σε πλήρη απαξίωση στην Κύπρο. Έχει χρόνια που είναι. Έχει χρόνια που είναι. Και δεν και αδικούμε τον κόσμο, σωστά, Αντρέα μου. Ναι. Γιατί έγιναν λάθη, γίνονται λάθη. Είσαι μικρός, διαφορετική αξία. Άλλαξε τα πράγματα όσο μπορείς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Εμείς η νέα γενιά την πολιτική. Όταν βλέπουν και ορισμένους πολιτικούς να περνούν τόσο καλά, να περνούν από τα χέρια τους πολλά λεφτά. Μπελαβίτε. Και ο πλήστος κόσμος να. Δεν λέω ότι δεν έγιναν, εντάξει, όλοι γνωρίζουν το και δεν ξέρουμε να γίνονται. Okay. Η απομάκρυση του κόσμου είναι πολιτική και το φαίνεται μέσα από τις εκλογές, yes, η βεβαίως. Αποχή. Yeah. Είναι ένα μήνυμα προς όλους όσους ασχολούνται με τον χώρο. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνουμε. Ή αλλάσουμε την ή την αλλάσουμε. Ή προσπαθούμε να την αλλάξουμε, γιατί είναι μια γάγκρενα σε πολλά ζητήματα. Εντάξει, η αποχή δεν είναι επιλογή. Όχι, από χίλιο πάντων είναι ανοχή. Εάν έχουμε εκείνον που έχω. Ευχόμαστε να καταφέρουμε να την βελτιώσουμε. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, Αντρέα. Δεν είναι να κρυβόμαστε πίσω από τα χτύλια μας. Κάτι τελευταίο απόγευμα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν είμαι σωστός, είσαι και στην Επιτροπή Αθλητισμού. Είμαστε στα πρόθυρα, ναι, που αν γίνει θα είναι μεγάλη τιμητική διάκριση και χαρά μου να τοποθετήσω σε αυτήν την επιτροπή του κόμματος. Okay. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πόγια, έχεις καμιά δύσκολη ερώτηση για το τέλος, καμιά παγίδα. Να τον κλαπώσουμε. Γιατί... Δεν έχει πρόβλημα, να πιάνει κάποιο πέναλτι. Ως τώρα καθημερινό. Ποιο θεωρείς τον πιο δυνατόν αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ. Την ΑΕΚ. Στην Κούσα. Την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, γιατί. Την ΑΕΚ, μάλιστα. Σεβαστό. Βλέποντας την ομάδα της ΑΕΚ, θεωρώ ότι είναι η πιο άμεσα επικίνδυνη. Στον αδικήσιο. Είναι δική μου η άποψη. Σεβαστή. Άλλοι μπορούν να πούνε ο Άρης, άλλοι μπορούν να πούνε η Ομόνια. Εγώ τον τη στιγμή. Βλέπεις την ΑΕΚ. Το μεγαλύτερο αντίπαλο που φοβάμαι είναι την ΑΕΚ. Λόγω και παραπάνω εμπειρία του κόσμου. Και... Έχει μια πολύ καλή ομάδα και σταθερή είναι. Έκαμε και πολλά καλά συνεχείς αποτελέσματα. Σεβαστό. Εγώ την ΑΕΚ βλέπω ότι σαν πιο δύσκολο αντίπαλο τη. Διεκδίκηση του τίτλου, χωρίς να αποκλείσουμε τις άλλες βεβαίως. Κάθε αγωνιστική πάντως είναι αυτήν την εβδομάδα παίζει ο Μόνι ΑΕΚ, Άρης Αποέλ. Ξέρεις, ήταν που ήταν το ωραίο, Αντρέα μου, φέτος. Ότι ενούλη και αμέ κοντά και διεκδικούν εκτός που το πρωτάθλημα και την έξοδο στην Ευρώπη. Άρα δεν θα έχουμε αδιαφορίες. Ακριβώς. Και ακόμα και αν όρθω εσύ που είναι λίγο πίσω τον τη στιγμή με μια νίκη. Δεν είπα ότι είναι εύκολο όμω. Έχει τα προβλήματα τη, αντιλαμβάνεσαι με το χτεσινό αποτέλεσμα προχθεσινό. Δημιουργήθηκαν συν περισσότερα προβλήματα και διοικητικά και μη. Σωστό. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο για την ανόρθωση όμως. Εν και νομίζω να πάει να. Όχι, έχει ιστορία να έχει ανήκωνο βέβαια. Και θεωρώ ότι Πάφος, Ομόνια, Πάφος, Ομόνια, ΑΕΚ και Άρης μέχρι το τέλος και ίσως και μέχρι την τελευταία αγωνιστική να κρυθεί. Ναι. Δεν θέλω να κρυθώ, θα θέλω να πιάμε την πρωτελευταία αγωνιστική. Να κάνουμε πάρτι με την ανορθώση στο σπίτι μας. Αλλά ένα ούλα κρίσιμα παιχνίδια. Με την ανορθώση στο τελευταίο αγώνα. Νομίζω πως ναι. Ξαόχι. Νομίζω... Πάντω το τελευταίο παιχνίδι είναι στο Γασπί. Μήπως είναι Ομονία. Όχι. Έχει δίκιο. Είναι. Έπαιξα πρώτα μου στη μέρα ανορθώση. Ή μήπως είναι με τον Άρη. Όχι. Με μπάφω. Όχι, έγινε. Όχι. Πρέπει να δούμε το πρόγραμμα. Να μην μπούμε. Είναι. ΑΕΚ εντός, Ομόνια εκτός. Μάλιστα. Νομίζω είναι με τον Άρη. Όχι.
Με την Ανόρθωση. Άρης, Ομόνια, Ανόρθωση. Με Ανόρθωση. Καλά το θυμάσαι. Μια γιορτή, γιατί ζήσα το εγώ κάποια σοκιά του πράθυμα, ας πούμε, τελευταία αγωνιστική, ήταν ήδη κρυμμένο. Είναι πολλά ωραίο συνέστημα. Βέβαια, είναι μου πάει ο κόσμος. Είναι γιορτή ναι. Και εντάξει. Νομίζω 5-6 χρόνια να πιάσει πρωτάθλημα, εκτός χρόνος. Και αμέ όμως, ναι. Να το πιάσει πρωτάθλημα, το 17 νομίζω. Όχι, 18-19. 18-19. Και αμέ όμως θέλει και μαγκιά, ναι. Θέλει τη Μούρκετς πάλι για να κάνει αψίδα, θρίαμβο. Το θυμάσαι. Μάγκα. Γιατί να μην κάνει. Έκανε πολλά πρώτος. Στη Λευκοσία, κάτι πει. Το θυμάσαι. Ακριβώς. Άρα ευελπιστώ και εύχομαι να καταφέρουμε φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι. Είναι πιο σταθερή και το απόδειξε το ΑΠΟΕΛ. Και το πιο σημαντικό, κάνει νίκες τίτλου. Δηλαδή, τις μέρες που δεν είσαι καλός, ποιο είναι το διακύδευμα του παιχνιδιού να πιάω τρεις βαθμούς. Και να θυμάται κανένα την καλή εμφάνιση. Ένα θυμάται τώρα ο Αδιμπάφων 1-0 και με πίεσαν τα τελευταία 20 λεπτά. Πολύ σωστά. Τούτον είναι το σημαντικό στη φάση των play-offs τώρα. Ναι. Να διεκδικάς πρωτίστως το αποτέλεσμα και αν έρθει μέσα από καλή εμφάνιση είναι καλοδεχούμενο. Ακόμα καλύτερα. Έτσι είναι το πρώτο. Πρώτα είναι το αποτέλεσμα. Ήταν ο Μάριος Ηλία, ο νέος υπουργός των εξωτερικών. Κινδυνεύει ο κόμπος. Την τύχη του. Είμαι πάει σφαίρα, Φεράρι, βελτιωμένος. Αγοράκι μου, μπραδεράκο μου, έχεις συλλεκτικό, μοναδικό, καταπληκτικό δωράκι από τον χορηγό. Από την ευχαριστώ Μπουκίκο. Πάρα πολύ. Με αγάπη, κάθε επιτυχία. Και ευχαριστώ ξανά εν κατακλείδη έτσι να κλείσουμε για την πρόσκληση. Πραγματικά δέχτηκα την έτσι και μιλήσαμε χωρίς να το συζητήσουμε. Περάσαμε ωραία. Σας παρακολουθώ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Αγάπη καλή μόνο. Υπομονή σε τον χώρο που είμαστε όλοι. Αν και εγώ απομακρύνθηκα τα τελευταία χρόνια. Δύσκολος χώρος, πολύ κριτική. Όμως για να είσαι σε τον χώρο πρέπει θέλει να αποδέχεσαι και την κριτική και την πίεση. Αλίμονο. Γιατί πόσοι καλοί παίχτες ήρθαν στο ΑΠΟΕΛ, γενικά σε μεγάλες ομάδες που κάνουν ραθισμό, όταν δεν μπορείς. Σπίτι σου. Δεν μπορείς την πίεση του κόσμου να ανταποκριθείς, δεν μπορείς να παίξεις. Γιατί άλλο να κάνεις αθλητισμό και άλλο να κάνεις πρωταθλητισμό. Αν το ζήσεις μπορείς να αντιληφθείς τη διαφορά του. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ σένα. Πάρα πολύ. Δώσ' του την ευχή σου για καλή δύναμη. Ό,τι καλύτερο, καλές επιτυχίες και στην πολιτική σου. Εννοείται. Σταδιοδρομία. Όχι, δεδομένη επιτυχία. Καλές επιτυχίες σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ. Και να χαίρεσαι την κόρη σου. Νομίζω όλοι μας, τα παιδιά μας να είναι καλά. Εμείς. Υγεία, πρώτα ο Θεός. Είναι αυτές που μας κάνουν περήφανος. Τα παιδιά μας. Λοιπόν, παιδιά, ρε. Το πρόσωπο, ξέρεις τι έχει. Έχει άβατο. If you know, you know. Τσάω σε όλους. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια χαρά.